Λοιπόν, προσοχή, δεν είναι τρολιά. Δεν είναι τρολιά. Είναι ένα group στο. Έχει πολλά, θα μου πει στο Facebook. Έχει κάθε λογή. Μπορεί και εσύ οποιοδήποτε να κάνει οποιοδήποτε group, έτσι να ονομάζει. Τέλος πάντων, έχει ένα για προφανώς για έγκυες μητέρες που ρωτάνε διάφορες απορίες, έτσι. Εντάξει, δεν γίνεται. Λοιπόν, άκου. Λέει, ρωτάει μία, ευτυχώς δεν βλέπουμε το ονοματεπώνυμό της. Μία, ρε παιδί μου, η οποία πρέπει να γίνει μαμά με τον κρίνο. Ναι, άκου. Χριστό. Άκου τι ρωτάει. Μανουλίτσες μου γλυκές, έχω μία απορία. Έβαλα το μωρό στην πισίνα και είχε λίγο χλώριο παραπάνω. Υπάρχει περίπτωση να ξεβάψει γιατί είναι λίγο μελαχρινό. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή έχει από κάτω, θα πίστευω ότι είναι τρολιά, α πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πρόσεξε σε αυτό ειδικά. Είναι μάνα τώρα, έτσι. Είναι μάνα. Να σου πω κάτι. Να ρωτήσει, εντάξει, και να μην έχει. Αλλά αυτό, ρε φίλε, δηλαδή κοινή λογική που λέω χίλιες φορές δεν υπάρχει. Είχε, και ήξερε ότι είχε και λίγο χλώριο παραπάνω η πισίνα. Από πού το ήξερε αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, υπάρχει περίπτωση να ξεβάψει γιατί είναι λίγο μελαχρινό. Έγινε. Εντάξει. Τι λέει από κάτω? Φόρτσα πάω. Α, όχι, εντάξει, δεν είναι. Λέω, εντάξει, sorry. Νόμιζα ότι έγραψε. Είδα φόρτσα και νόμιζα φόρτσα πάω και έλεγε. Sorry. Α, ναι, εντάξει, πιθανόν. Λοιπόν, μπήκαμε έτσι ωραία και. Με χιούμορ. Αυτό δεν είναι χιούμορ, υπάρχει, εντάξει. Με το προσθέτουμε κιόλας, δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 έως στις 10. Φιξαρισμένη πλέον η ώρα, έτσι. 8 στις 10, δεν υπάρχει άλλη ώρα. Δευτέρα με Παρασκευή, ανοίγοντας Λίμπερο 107,4. Τάσος και Ζάχος. Λοιπόν. Πήγες στην έκθεση καθόλου? Όχι, δεν έχω να πάω στην έκθεση, αυτή είναι ωραία συζήτηση. Έχω να πάω στην έκθεση. Ναι, βάλε λίγο μουσική, τι θες. Όχι, το μικρό. Ναι. Έχω να πάω στην έκθεση, πραγματικά, από τότε που ήταν η έκθεση με παιχνίδια, με το Λούνα Πάρκ. Το Λούνα Πάρκ, ακριβώς. Ναι. Από τότε έχω να πάω στην έκθεση. Εγώ πιτσιρικάδες, θυμάμαι, μας πήγαιναν οι παππούδες, οι μαμπάνδες, οι μπαμπάδες και τα λοιπά, για αυτό το λόγο. Για τα παιχνίδια. Επίσης πηγαίναμε γιατί είχε μηχανήματα αρτοπίας. Και βγάζανε ψωμάκια, κουλουράκια, ναι, και τέτοια. Και πηγαίναμε κούτρα, τρώγαμε. Εγώ το άλλο θυμάμαι, πες, τελείωσε. Ναι, πηγαίναμε λουκουμάδες, τρώγαμε κούτρα κτλ. Πέραμε μπαλόνια και πέραμε. Θυμάμαι, βρίσκαμε σακούλα, ναι, από τα περίπτερα και βάζαμε μέσα ό,τι διαφημιστικό υπήρχε από, ναι, προσπέκτους και τέτοια και αυτά. Ή δωράκια φαγόσιμα, τέτοια. Δωράκια, μπλουζάκια, χάρακες. Γέμιζε. Αυτά ήταν, ναι, μπράβο. Δηλαδή το είχαμε. Σαν ένα αντικείμενο, σαν έναν τρόπο διασκέδασης την έκθεση. Μα αλλά ήταν. Ξέραμε κάθε χρόνο θα πάμε. Και είχε το Λούνα Πάρκ, είχε την μπαλαρίνα. Είχε το ταψί. Του τρόμου, είχε το τρενάκι. Το τρενάκι του τρόμου, τα συγκρουόμενα. Βέβαια. Αυτό που παίζει. Τα ηλεκτρονικά. Είχε ηλεκτρονικά. Τα games. Τα games, τα παλιά τα προλάβατε. Ναι. Έβαζε δεκάρικο μέσα, εκατοστάρικο, ναι, ναι, αργότερα. Και έπαιζε σε ηλεκτρονικό. Όχι τώρα με τα κινητά που είχε ολόκληρη γκουμούτσα. Βέβαια. Σαν τις λατέρνες να πούμε τις παλιές. Και φυσικά τα συγκρόμενα, τα είπες τα συγκρόμενα. Ναι, τα συγκρόμενα. Το ταψί. Το ταψί. Θυμάσαι το ταψί τι γινόταν? Να σου πω την αλήθεια, στο τρενάκι έμπαινα, αν και φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Σαν τώρα 7, 8, 10 χρόνια πόσο, το φοβόμουν, αλλά έμπαινα. Έμπαινες. Για να νικήσω το φόβο μου, να σου πω την αλήθεια. Δύο πράγματα θυμάμαι. Αυτή είναι εδώ, μπαίνεις. Ναι, αυτή, ναι. Are you crazy? Ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα θυμάμαι. Όταν είχε έρθει Χρήστο, πάμε στην έκθεση. Έχει μαύρη μπύρα. Μόλις είχε έρθει μαύρη μπύρα, το θυμάσαι. Ναι. Μαύρη μπύρα, δηλαδή ακουγόταν κάτι εξωπραγματικό, ρε παιδί μου. Έχει μαύρη μπύρα. Πάμε να πιούμε μαύρη μπύρα. Δεν σχέθηκε καμιά τέτοια, τέλος πάντων. Αυτό και φυσικά η έκθεση είχε και ένα ακόμη σήμα κατά τεθέν που ήταν το φεστιβάλ τραγουδίου την τελευταία μέρα, έτσι. Φεστιβάλ τραγουδίου με άλκιστε τέτοιο. Τώρα βέβαια λέμε. Εντάξει, δεν την κρύψαμε για την ηλικία μας. Είναι σαν να λέμε πόσο είμαστε. Άλκιστε, αφόσον προλάβαμε άλκιστε και. Πώς σου λέγανε αυτό, Βαβάτσικο που πήρε το πρώτο βραβείο, Βαβάτσικο, εσύ πιο μικρό. Φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού. Σήμα, δηλαδή το περιμέναμε το φεστιβάλ. Με το τελευταία μέρα τη έκθεση ήταν το φεστιβάλ. Mm-hmm. Έκλεινε με αυτό δηλαδή. Mm-hmm. Η έκθεση και φυσικά ναι, τα πυροτεχνήματα τελευταία μέρα, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα πράγματα, ούτε φυσικά παιχνίδια δεν υπάρχουν. Πόσα χρόνια δεν υπάρχει παιχνίδια? Πολλά. Τουλάχιστον 25. 20-25. 20. Παραπάνω. Στην αρχή τα είχαν, ας πούμε. Αν ήταν 10, τα κάναν 5, μετά 2 και μετά the end. Τα κλείσανε. Εντάξει. Εντάξει, γιατί ήθελαν περισσότερα περίπτερα προφανώς.
Ο οποίο χώρο ήταν μπροστά εκεί στο τέτοιο, δεν ήταν τάσο. Στο, που είναι το βελίδιο τώρα, έτσι. Από την κάτω πλευρά ήταν. Το βελίδιο, εκεί που είναι το βελίδιο. Εκεί ήταν τα άλλο, το στο βελίδιο που είναι το ελληνί στο κινηματογράφο, εκεί ήταν τα παιχνίδια. Με το οποίο από την κάτω πλευρά τη έκθεση. Ωραία, κάναμε μία. Όχι, δεν έχω πάει. Γιατί σε πηγαίνει δηλαδή. Πολύ σπάνια. Δηλαδή στα τελευταία 20 χρόνια να έχω πάει 5 φορές. Καταρχήν, νομίζω ότι έχει πέσει η τιμή, αλλά. 7 τώρα... ευρώ είναι. 7 ευρώ είναι τώρα. 7 ευρώ είναι. Όχι, αυτό θα έλεγα. 7 ευρώ, ευρώ ήταν πριν 7 ευρώ. 7 ευρώ είναι για να μπει στην έκθεση. Εγώ νομίζω, τουλάχιστον πέρσι νομίζω η πρόπεση ήταν 5 ευρώ. 7 πρέπει να ήταν πριν 2-3-4 χρόνια. 7 ευρώ είναι φέτος. Και τώρα είναι 7 ευρώ. Ναι. Να μπει, δηλαδή αύριο, αν θέλω να πάω εγώ στην έκθεση, πρέπει να πληρώσω 7 ευρώ για να μπω. Ναι, ναι. Όχι, δεν του δίνω φράγκο. 7 ευρώ. Τι λες, ρε, 7 ευρώ ναι. Για να μπω μέσα. Ναι, να πάω να δει του Ινδού εκεί που έχει πολλά πράγματα. Βέβαια έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, η Ινδία είναι η χώρα, η τιμόμενη χώρα. Πολύ, εντάξει, η τιμόμενη χώρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πράγματα. Ιδίως μετά, όσο πηγαίνει και εξελίσσεται η βιομηχανία κτλ., η κοινωνία μας κτλ., βλέπεις και. Όλο και περισσότερα, ας πούμε, έχει έναν. Τώρα άλλο με θυμίζει. Πώς λέγεται προσομοιωτής, πώς τα λένε αυτά, ρε. Ανάλογα, γιατί προσομοιωτής από μαχητικό αεροπλάνο, από το F-16. Καλά, το είπες. Ναι, α, μπράβο. Μπαίνεις, ρε παιδί μου, ανεβαίνεις και είναι σαν να πετάς. Ναι, έτσι όπως κάνουν εκπαίδευση. Τέτοια. Είναι μοναδική εμπειρία αυτό, ας πούμε, έτσι να πας να το ζήσεις. Θυμάμαι ότι στο τέλος, όταν τελείωνε η έκθεση, πάντα λέγαν. Τώρα θα έλεγα πόσα εισιτήρια έχουν κοπεί. Αυτό είναι. Πόσα εισιτήρια, πόσοι ήταν οι επισκέπτες. Και θυμάμαι, μιλάμε για. Τότε βέβαια ήταν 2 εβδομάδες, δεν ήταν όπως τώρα είναι 10 μέρες, είναι τώρα ή μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα, 8-9 μέρες. Ένα Σαββατοκύριακο και μία εβδομάδα. Τότε ήταν 2 εβδομάδες, 15 μέρες ήταν. Λοιπόν, και θυμάμαι για εκατομμύριο μιλούσαμε, έτσι. Κόντευε το εκατομμύριο οι επισκέπτες. Μπορείτε και να το ξεπερνούσε. Τώρα δεν νομίζω πράγμα, να υπάρχει αυτό το πράγμα. Πόσοι επισκέπτονταν την έκθεση, πώς κόβαν εισιτήριο μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Αυτό έτσι όπως το λέω είναι. Λοιπόν. Τώρα φυσικά δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Ξέρω, αυτό που θυμάμαι, σου λέω, ήταν ότι πηγαίναμε για να καραγουστάρουμε στο Λούνα Πάρκ, να ανέβουμε σε όλα τα παιχνίδια. Επιτσιρικάρια, ναι, εντάξει. Το τρένο φάντασμα, τα συγκρουόμενα, το ταψί, τα γκάντα, πώς λεγόταν εκείνο, που γυρνούσε πλάγια πάνω κάτω με την μπαλαρίνα. Με την μπαλαρίνα, όχι, δεν, μακριά. Μακριά, αυτά λίγο τα φόβα. Μαύρη μπύρα, hot dog, λουκανικάρες, τηγανητές πατάτες και έτσι μέσα στην τηγανητή πατάτα ζίγκα. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Ναι, και μετά παγωτάρα, ρε φίλε. Παγωτάρα, είχε και τις μηχανές το παγωτό τότε. Όσο θέλεις. Όσο μπορούσε να αντέξεις. Ναι, και τότε εντάξει, είχες το 5.000 στην τσέπη και ήσουν θεός, έτσι άρχοντας. Ναι. Και τα τσιγάρα σου και τον καφέ σου και τη βενζίνη στο παπάκι σου και σου έμεινα και 2-3 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, να πεις και τις μπύρες σου, να φας και τα σάντουιτς. Με 15 ευρώ που είναι ένα 5.000 τότε. 15 ευρώ κλαϊμάνε τώρα. Άστα να πάνε. Ναι, δεν είναι για να βγεις με. Τη σκληρώσει σκήνο. Όχι, βγαίνει με τη σχέση σου, με την κόμενά σου, ξέρω εγώ, με την κοπέλα σου. Ευρώ, και πα και τρώσε πασατέμπορε, φίλε. Τι άλλο να πάρει. Ένα πιτόγιο, δύο λούξ λεμονάδε από του Σκλαβενίτη, ξέρω εγώ, και, ναι, και λίγο πασατέμπορε. Άλλα χρόνια. Εντάξει, άλλα χρόνια. Καμία σχέση τώρα με τι σημερινέ καταστάσει και τι έκθεσει, αλλά γενικά και τι. Πραγματική ζωή, έτσι. Mm. Χαιρετίσματα στους καλύτερους, λέει ο φιλαράκης μας ο Γιάννης ο Ζυγκόλης. Άντε πότε θα έρθετε, πότε θα έρθουμε, Γιάννη. Μας ακούει ο Γιάννης καθημερινά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τάσο λίγο με τους υποστηρίχτες. Κάναμε ένα flashback. Έτσι. Mm. Πήγαμε γύρω στα 20-25 χρόνια πίσω, μπορεί και περισσότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Για άλλη μια βράδια, να ευχαριστήσουμε και την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης. Το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Συνεχίζουμε με το Πορκίτο, ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο Πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαψμένου με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά.
Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο διάσημο πλέον 23-15-20-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από εκεί, σας περιμένει 10% έκπτωση. Παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς, ο φίλος μας ο Βασίλης. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Ένας εκπληκτικός χώρος με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αγνιστά μέδια μας και τις ολόφρεσκες γαριδάρες μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψάρο ταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Πού θα τη βρείτε? Θεμιστοκλής Οφούλη 76 και Αργοναυτών 1 στην Καλαμαριά δίπλα από το ΣΑΡΚ, τηλέφωνο ρεζερβέ. Σημειώστε το παιδιά και για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε να έχετε για την Ψάρο ταβέρνα Καρεκλάς. 2310 413 230, σημειώστε και τηλεφωνήστε εγκαίρως για να προλάβετε να κλείσετε τραπεζάκι, γιατί πραγματικά όταν συγκεκριμένη ψαροταβέρνα βουτά στο ποδαράκι δίπλα στο κύμα, δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή βγάζεις το πόδι σου ρε παιδί μου και που κάθεσαι και πίνεις και τρως με την παρέα σου, βγάζεις το πόδι ζάχο, ναι, μισό μέτρο μέσα και πιάνεις θάλασσα. Και πιάνεις θάλασσα και βλέπεις όλη την πόλη ρε παιδί μου, δηλαδή γουστάρεις την τραπεζάρα σου, τι θες, γαριδάρες, μύδια χνηστά, μυδοπίλαφα, μύδια τηγανιτά, ναι, γάβρους, ψαρούκλες, ολόφρεσκες, σαρδέλες, σχάρας. Γυαλιστερές. Γυαλιστερές, ό,τι θες, τα πάντα. Ό,τι γουστάρεις. Δεν μας πήγες ακόμη. Πάμε. Τη ρετσινάρα την παγωμένη, την πυράκλα την δροσερή, το τσίπουρο, το μέγλικανες, ό,τι θες. Και βλέπεις, ρε φίλε, δηλαδή, όποιο πας εκεί παρέα, είτε είναι η σχέση σου, είτε είναι η κοπέλα σου, είτε θες να την ψήσεις για να πας μετά να κάνεις γούστα, είτε ήρθε ένας αντιπρόσωπος και θες να το εντυπωσιάσεις, τον πας στο ψαροταβένα Καρεκλά, στο φίλο μας τον Βασίλη και τον Γιώργαρο και το επιτελείο που έχει τα παλικάρια και καραγουστάρει, φεύγει με τις καλύτερες των εντυπώσεων και με τις πιο πεντανόστιμες γεύσεις που υπάρχει στα θαλασσινά. Λοιπόν, είπαμε 2310, τηλεφωνείτε τώρα 413-230 και κλείστε τραπεζάκι για να προλάβετε. Κοντά μας είναι και το πρατήριο καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης ΙΣΑΚ Τεχνική. Είναι ένα πρατήριο που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Επίσης αλλάζετε τα λάδια σας, μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων σε ό,τι ζητήσετε. Όλα τα βρίσκετε στο πρατήριο καυσίμου του ΙΣΑΚ Τεχνική. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. 2310-611-256 το τηλέφωνο. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Εδώ και το κομμωτήριο ανανέωση. Η φίλη μας η Πόπη με τα χρυσά της τα χεράκια που σας κάνει κουκλάκια πραγματικά εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Μόνο με 5 ευρώ, καλά ακούτε, ψέματα δεν λέμε εδώ πέρα. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρώ από τα χρυσά χεράκια της Πόπης. Ανανέωση κομμωτήριο λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων και αυτοκατάστημα. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε να κλείσετε τα ραντεβού σας 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής. Χαιρετίσματα του Γιάνναρο, το είδα, ναι, έτσι, ναι, ναι, του φίλου μας τον Ζιγκόλη. Είναι όλο λέμε θα, εντάξει, αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, δε Γιάνναρε. Πραγματικά εντάξει, θέλουμε, το είπαμε τον Ζάχο πόσες φορές να έρθουμε. Αλλά μία πάμε εδώ, μία πάμε εκεί, μία οι οικογενειακές υποχρεώσεις, μία το ένα, μία το άλλο. Okay, θα σκάσουμε όμως μύτη. Ρε φίλε, δεύτερη εβδομάδα δηλαδή τελειώνει η άδειά μου. Ναι. Κιχ δεν έκανα, δεν σου κάνω πλάκα. Δεν το κατάλαβες. Κιχ δεν έκανα. Όταν σου λέω τώρα πέραν της πλάκας, κιχ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά τα θεματάκια μας, ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές, εντάξει. Έρχεται Σαββατοκύριακο με αγωνιστική, ναι, ρε φίλε, έτσι, έχει πολύ γεμάτη και καλά παιχνίδια έχει. Έτσι, Σάββατο οπότε... τώρα, ορίστε τώρα. Τι είναι, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, σε δύο μέρες, δυόμιση παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, 7 η ώρα με τον Ατρόμητο. Έχει γενικά καλά παιχνίδια η αγωνιστική, θα τα διαβάσουμε. Άρης Παναθηναϊκός, ο Άρης προπονητή. Έτσι, με τον... έτσι θα συζητήσουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Πάντα συντροφιά παρέα μαζί σας, ναι, με τα δικά σας, έτσι, με τις δικές τοποθετήσεις, με τα δικά σας τηλέφωνα, με τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας θέματα όμως, έτσι, γιατί δεν είστε μόνο ακροατές μας, είστε
και στην παραγωγή μας πολλές φορές και μας δίνεται και πολλά θέματα. Καλά, και μας δίνεται και ρεπορτάζ από τον δρόμο, έτσι. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα γίνεται. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα αντιλαμβανόμαστε. Έχουμε και το μουτομπάσκετ, μεγάλες εκπλήξεις. Έξω και η Αμερική. Μετά την ήττα από την Γαλλία, έξω και η Σερβία, έτσι. Θα τα πούμε και για το μουντομπάσκετ, θα πούμε και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό Άρη, εδώ τις ομάδες της πόλης, και για τον Ηρακλή, άμα θέλετε, γιατί όχι, ο Ηρακλής, ο οποίος μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο για εσάς, για τους ΠΑΟΚ ή τους Αριανούς, αλλά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχει την καλύτερη ομάδα από τις τρεις ομάδες της πόλης. Στο μπάσκετ. Έχει ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει ρόστερ, συμπλήρωσε τελείως. Ναι, τελείως. Συμπλήρωσε, δόξα τω Θεώ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να προχωράει με αβεβαιότητα μήνα με το μήνα. Δηλαδή, τον επόμενο μήνα, αν δεν γίνουν κάποια πράγματα ή τους επόμενους δύο μήνες, μπορεί να μην υπάρχει ΠΑΟΚ. Όλα θα τα συζητήσουμε έτσι. Μετά το πρώτο διαφημιστικό. Αν δεν υπάρξει η ανάλογη στήριξη, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. 23-10. Θα ανοίξουμε γραμμές μόλις επανέλθουμε. Είναι χαλαρή σήμερα η εκπομπή. Έτσι, δεύτερη εβδομάδα δεν είχαμε πρωτάθλημα. Οκ, αντιλαμβάνεστε. Εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε. 23-10-287-38 ράκια από το σταθερό σας. 69-45-287-38 ράκια από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. FM και ένα σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 για όσους μας κρυφακούτε και για όλους τους ντροπαλούλιδες. Break, Χρήστο Ζάτσι. Έτσι, ηχογλύφτης είπαμε και τη σημερινή εκπομπή. Η ντροπή εδώ τη ηχοληψία. Κάνουμε το πρώτο break με τον Χρήστο Ζάτσι εδώ πέρα και επανερχόμαστε. Πιο δυνατή. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο, από το κέντρο της μοναδικής υπέροχης Θεσσαλονίκης μας, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Καλησπέριζουμε άλλη μια φορά. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα με Ζάχο Ντρούλιν Γρηγοριάδη. Χρήστος Κιώσης, ο ηχογλύφτης είπαμε της σημερινής εκπομπής. Παραίτσα συντροφιά μαζί σας. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Τι θες ρε. Δύο φορές Ζάτσι τον είπες τον άλλο. Πώς. Δύο φορές Ζάτσι τον είπες. Εγώ σου είπα αυτό θα τον κάνω να πάρει μικρόφωνο να κάνει εκπομπή μαζί μας. Κοντά είναι έτσι κι αλλιώς οι παρεμβάσεις. Πάλι ρουφιανεύεις. Πάλι φοράς κουκούλα και ρουφιανεύεις. Τώρα στον αέρα το είπες. Αυτός δεν το κατάλαβε καθόλου. Πώς δεν το κατάλαβε. Δεν ακούει την εκπομπή. Χαμπάρι δεν πήρε βρε. Πώς δεν χαμπάρι αφού γελούσε ρε. Εσύ τον είδες να πάρει χαμπάρι. Τα γυαλιά του γελούσαν. Εσύ το κατάλαβες που σου είπα Ζάτσι. Άντε βρε ρουφιάνε και οι δύο. Φάτι. Αλλά τι είστε, η ίδια ομάδα είστε. Μπράβο. Βάλτε κουκούλα, τη γνωστή τακτική. Ναι, νερό και ψωμί. Πάρ' τη σκούφια σου και βάραμε. Ναι, πάρ' τη σκούφια σου και βάραμε. Να μην πω τώρα τι να πάρω και να σε βαρέσω. Πάρ' το σκούφο μου. Αυτό και εδώ που χτυπάνε τα μπαλοντίβανα να πάρω. Πώς το την αχτέρι έξω στο μπαλκόνι μου βγάζει. Όχι, όχι, αυτό το κάπως λέγεται. Το όχι, το είπα μεταξά στο 40. Έλα. Την αχτέρι το λένε, βρε. Την αχτέρι, σιγά μην το λένε. Σιγά μην το λέει και σβίστρα. Πώς το λένε, βρε κατσικού. Πού να ξέρω, ρε, τι. Άμα δεν ξέρει, σα εμά που ξέρουμε. Καλά, το ρε, τι κάνω, τεινάζω χαλιά για να ξέρω πώς το λένε. Καλά, καλά, αφού είσαι τσομπανοέλβη, ρε φίλε. Άντε, ρε. Εκεί είσαι αμελό και που σου την αχτήρια. Άντε, βρε, τσίψι κίνγκ, άντε. Παναθεμάς. Πάμε. Λοιπόν, 23-10-287-38. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, είναι δικές σας, σας ανήκουν πλέον. Για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε και όσες κρυφακούτε, FM και ένα σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-5-20. Να στείλουμε πολλά χαιρετήματα στη φίλη μας την Ευστρατεία, τη φίλη την ακροάτρια που μας ακούει, η οποία σπουδάζει και δημοσιογραφία να πούμε, αλλά ακόμα δεν της δόθηκε η ευκαιρία να αναδιπλώσει και να βγάλει προς τα έξω το δημοσιογραφικό της ταλέντο. Κάνει το αγροτικό της ακούγοντας ράδιο Μαρμίτα εδώ με Τρέγια και Ντρούλινγκ. Τι θες, ρε. Να έρθει να μας το εκθέσει το ταλέντο της εδώ από το στούντιο. Να έρθει να μας το εκθέσει, γιατί όχι. Γιατί να γράψει μια έκθεση ιδέων. Μόνη της να έρθει. Να φέρει και πορτοφόλι που λέει καλά. Μπουγάτσο. Ζάχο. Εσύ μπορείς να έρθεις χωρίς το πορτοφόλι. Λέω εγώ να φέρω. Εσύ να φέρεις πορτοφόλι. Εγώ να φέρω πορτοφόλι. Λέω η κοπέλα να μην φέρει πορτοφόλι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι πάει. Μπουγάτσας έτσι είναι. Ζάχο. Είμαστε μαγαζί κέντρου πλέον. Ζάχο. Λοιπόν, άλλη μια φορά θα το διαβάσω. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ακούστε, ρε παιδιά, τι έγραψε μία η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι μάνα. Έχει ένα site όπως είπε ο Ζάχο. Που μπαίνουν διάφορες περίεργες, παιδί μου, μάνες, ξέρω εγώ είναι και τα για, λοιπά. Ναι. Για έγκυους. Για γυναίκες είναι, ναι, 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 μπράβο, για θηλυκά, ναι, μπράβο. Και ακούστε τι έγραψε, παιδιά, η απίστευτη. Μανουλίτσες μου γλυκές, έχω μία απορία. Έβαλα το μωρό στην πισίνα και είχε λίγο χλώριο παραπάνω η πισίνα. Υπάρχει περίπτωση να μου ξεβάψει, γιατί είναι λίγο μελαχρινό το παιδάκι μου. Και χειρότερα, απλά, τώρα, απλά... Με το που ξεκινούσε η εκπομπή, το είδα. Έχει φίλε... και πολύ χειρότερα από αυτό. Να σου πω κάτι. Από το ίδιο που το παίρνουν, ξέρεις, κάποια τρολοσάι και τα βάζουν. Από τα αποστάνουν για να δει
Για να δούμε, ρε παιδί, μέχρι πού φτάνει. Με τον κρίνο το έκανε. Η αφέλεια. Ε? το παιδί με τον κρίνο, λέω, το έκανε. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδί, τα πράγματα. Είναι δυνατό. Λοιπόν, έχουμε φίλο όμως στην αναμονή. Έτσι. Μπορεί να είναι φίλοι, που ξέρεις. Μπορεί. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Εντάξει, ξαναπάρει ο φίλος. Προφανώς. 2310, 287 και 38. Και να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησα σήμερα με αγιασμό το σχολείο, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς δαθμούς, στα δημοτικά, στα λύκεια, στα γυμνάσια, παντού. Έτσι, καλή χρονιά να έχετε, παιδιά. Έτσι το μυαλό στο κεφάλι να είναι, εντάξει. Λίγο στα μαθήματα, γιατί τα γούστα δεν τελειώνουν, ούτε οι γνωριμίες τελειώνουν, ούτε οι διακοπές τελειώνουν, ούτε τα όμορφα αμάξια τελειώνουν και τα κολόμπαρα που πάτε τελειώνουν. Λίγο θα κάνετε το στόχο σας. Πάνω απ' όλα θα πάρετε ένα χαρτί, ένα πτυχίο, μια ξένη γλώσσα, μια εκπαίδευση στα κομπιούτερ, γιατί αυτά είναι τα τρία βασικά τη σήμερα ημέρα για να αποκτήσεις μια αξιοπρεπέστατη δουλειά. Να εφοδιαστείτε λοιπόν με όλα αυτά εδώ πέρα την ηλικία που πρέπει, για να έχετε μια όμορφη ζωούλα, να κάνετε μια καλή καριέρα και να ζήσετε αξιοπρεπέστατα, να μην έχετε την τύχη που είχαν η προηγούμενη δεκαετία τα παιδιά, που 500.000 συνέλληνες μας, ανάμεσά τους οι περισσότεροι στην πλειοψηφία σε νεαρές ηλικίες, που ξενιτεύτηκαν για καλύτερες ημέρες. Έτσι. Πάντα, πάντα, για να πάμε και στους φίλους, γιατί γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο, πάντα θέλουμε αυτό που δεν έχουμε. Όταν ήμασταν μικροί, αμάν πότε θα μεγαλώσουμε, να μην πηγαίνουμε σχολείο, έτσι. Τώρα εγώ δεν θα έδινα τα πάντα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στο σχολείο τώρα. Να πήγαινα να ήμουν μαθητής. Πραγματικά θα το ήθελα. Πάρε σε νυχτερινό. Μαθητής να ήμουν ένα ώρα ηλικιακά, ρε. Τι από σε νυχτερινό τώρα, 50 χρόνια να πάω σχολείο. Γιατί, ρε, εδώ πιάνω στο χέρι μου πάνω στο άνθρωπο ηλικίας. Εφημερίδα για Άρη και 10 δευτερόλεπτα μπορώ να την κρατήσω. Βέβαια, να διαβάσω. Αλλά σε τι να πας σχολείο, αυτό. Ξέρεις, Χρήστο, το ρωτήσα ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος και είπε Όλυμπος. τι λέει ο Βλάχος, ρε. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό, το κορνάρι με την κέρδισε. Όχι, ρε. Πάμε στους φίλους, άντε. Από τον double του Πάουκ είναι. Ναι, καλησπέρα. Το τρίπλ είναι, ο τραπ. Έλα, καλησπέρα, παιδί. Πρώτος. Σήμερα εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Φτάνει. Τι φτάνει, εγώ δεν μίλησα. 10 δευτερόλεπτα. Από την ασπρόμαυρη Γερμανία. Έτσι. Από την ασπρόμαυρη, καλά τα λες. Πες για την μπλούζα τίποτα, ρε. Σήμερα δεν τον είπες στον άνθρωπο. Μπλούζα, το καλύτερο παλικάρι είναι. Μόνο αυτός, τόσο καιρό, ένα χρόνο, μόνο αυτός μας έφερε. Σταθερός απόψεις του από ό,τι βλέπεις. Σταθερός είμαι, ρε φίλε. Σταθερός είμαι. Μας έφερε άλλος δώρο. Μπράβο, όχι. Μόνο αυτός μας έφερε. Ο Σουηδός δεν μας είχε φέρει κάτι το παιδί. Ποιος Σουηδός. Πώς το λέγανε. Τι μας έφερε. Κάτι μας είχε φέρει. Την κατεμιά του μας έφερε. Πού να φας τη γλώσσα σου, κατσίκι. Έλα, ρε, πάμε. Τι να μας φέρει, ρε. Όσοι έρχονται φέρουν και κάτι. Η Γρηγορία δεν έφερε, ρε. Εδώ μας έφερε μέχρι και τέτοια φάσα που τα. Ναι, όπως έλεγε ο Ζήκος στο αφεντικό του. Φέτα τη δει και βακαλάω, μην την αταγγίξεις. Τα έφαγες. Τι να φάω. Δεν λύκωσες. Τρεις μέρες αίμα μας πήγε. Πού να φας. Έλα. Έλα, πάμε. Να πάμε να μιλήσουμε για κάτι συμπτώσεις που έχω διαπιστώσει, ρε παιδιά. Για πες ποιες είναι οι συμπτώσεις. Ο κύριος Φαταούλ, γνωστός ευτραφής, εύσωμος, ο οποίος καταλαμβάνει πολύ χώρο και όγκο. Πλουσιοπάροχα δομημένος μπορεί να πει. Πλουσιοπάροχα δομημένος, θα συμπληρώσει ο φίλος μου τάσος έτσι. Λέει θα αναλάβει τις τύχες της Nova Pavla Fortnet, ίσως και χωρίς τα χρέη, γιατί έχουν περίπου 300 εκατομμυρίων χρέη, τα οποία λέει θα τα πληρώσουν Άραβες. Οι οποίοι Άραβες, Ρεσί Τάσο, ήταν και αυτοί που πήρανε, δεν ξέρω αν θυμάστε, ένα παίκτη Πρίγιοβιτς και τα λοιπά, στη μέση του πρωταθλήματος να μου πάρουν το Σέντερ Φόρ, ας πούμε, οι οποίοι δώσανε ένα κάρο λεφτά, με τα ίδια λεφτά μπορούσαν να πάρουν τον Μιουρίνιο, να πάρουν τον Λουτσέσκου, και οι οποίοι οι ίδιοι Άραβες θέλουν, λέει, τώρα να μπουν μέσα στην Νόβο Φόρτνετ. Και εγώ λέω, Ρεσί, πάρα πολλές συμπτώσεις αράβικες έτσι ξαφνικά. Δεν ξέρω, μπορεί να το σκέφτομαι εγώ, να είμαι λίγο έτσι πιο περίεργο στη σκέψη. Δεν ξέρω εσύ αν συμφωνείς, αλλά πολλές συμπτώσεις, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν. Καλά. Αυτό που είπες, όλα τα τέσσερα θα σου απαντήσω τάσου, αλλά έφυγε ο Πρίβης, είναι καλύτερο, ίσως να εκπόμπεσαι, είναι καλύτερος. Βέβαια, αλλά τη στιγμή που έφυγε, έφυγε για να μου κάνει ζημιά. Έτσι, φεύγει στη μέση του προβλήματος ο πρώτος σκόρερ μου, ο Μίστερ Αχ και κάνω γκολ. Έτσι. Ναι. Και αυτό όλοι λένε αμάν τώρα πρέπει να βρεις σεντερφό, αλλιώς χάνεις το πρωτάθλημα. Καλώς έκανε όμως από ό,τι αποδείχτηκε. Πιο εύκολα σκόρα. Εκ των υστέρων μιλάς. Εκείνη την ώρα θα μιλήσουμε για τις κρίσεις που δημιουργούνται στις ομάδες. Και αυτό σωστό. Έτσι.
Εμείς μιλάμε για εκείνο το χρονικό σημείο, άσχετα μετά τι γίνεται. Ναι. Όπως και η κρίση που συμβαίνει στην ομάδα είναι ότι ο Λουτσέσκου πάει να ανεβεί στο αεροπλάνο και παίρνει το αεροπλάνο της Αραπιάς. Έτσι. Κάτι τέτοιες στρατηγικές συμπτώσεις, όπως και από το ίδιο το αεροπλάνο της Αραπιάς, αυτή τη στιγμή έρχεται πρόταση, λέει, να πάρει, γιατί ο Φαταούλ λεφτά δεν βάζει, αλλά με τα δανεικά λεφτά, ας πούμε, της Αραπιάς, λέει, τώρα θα έρθει, θα αγοράσει, θα έχονται και οι παλέτες ειδικές με σήμα του Ολυμπιακού, να πούμε. Α, έτσι θα έρχονται οι παλέτες. Ναι. Δεν θα έρθει, θα έρχονται οι παλέτες. Δεν μου λες, άμα πάρει ο Μαρινάκης τη Fortnite, άμα δεν είστε φίλος του και δεν περνάς, θα πάρεις τα λεφτά παραπάνω είπες, την επόμενη χρονιά. Ένα ωραίο είπες προχθές, ένα ωραίο είπες και είναι έτσι, όχι επειδή το είπες. Είπες ότι όλο αυτό δεν βγήκε τώρα εδώ τον τελευταίες δύο εβδομάδες, γιατί για να πάρεις μια τέτοια εταιρεία έχει προεργασία, έτσι. Και ήταν γνωστό ότι σπάσει, έτσι. Γιατί τότε εσείς κάνατε και σωστά, εγώ λέω, γιατί την είπα τότε την άποψή μου. 4,9 μας δίνει και δεν είπατε, ρε, εδώ την παίρνει ο Φαταούλ, ρε, την τέτοια. Σιγά με, και 15 να μας δώσει, δεν πάμε. Να σου πω γιατί. Εμείς ήταν να πάμε στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αν έχεις και αναμνήμεις. Αλλά εμείς είχαμε φτάσει σε συμφωνία με την ΕΡΤ. Από τη στιγμή που ήρθαμε σε συμφωνία με την ΕΡΤ, δεν μπορούσαμε να πάμε για πιο λίγα λεφτά, ακόμα και από την ΑΕΚ. Όχι. Ακόμα και από τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίρνει 5,5 εκατομμύρια. Εγώ άλλο λέω. Λέω ότι όταν έρχεται μία απαξιωτική κατά εσάς πρόταση. Και εγώ να συμφωνήσω σε ένα μεγάλο μέρος σε αυτό. Δεν μπορεί να παίρνει ο Παναθηναϊκός 5,5 και ο ΠΑΟΚ να παίρνει 5 από τη στιγμή που υπάρχει τόσο διαφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν είπες, ρε φίλε, 5 μου δίνεις και 35 να μου δίνεις, δεν έρχομαι. Εδώ την παίρνει ο Φαταούλ την. Γιατί την οι φήμες δεν είχαν βγει ακόμα μπροστά. Α, δεν είχαν βγει τότε. Τώρα βγήκαν οι φήμες. Καλά, αφού εσύ λες ότι. Άσχετα άμα ξέρω εγώ κάτι, Ζάχο, συγγνώμη λίγο. Ναι, καλά, το ξέρεις και δεν ξέρω. Ένα λεπτό, ρε. Λοιπόν, μακρηγορείτε και έχει τρεις γραμμές. Άντε, καλά, οκ. Okay. Αν έχει τρεις γραμμές, έπεσε. Να πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ ήθελα έτσι λίγο τις συμπτώσεις να μου πείτε απλά. Εγώ συμφωνώ 100% με τον Θόδωρο. Έχει πάντα τεκμηριωμένη άποψη. Δεν μιλάει, δεν βγαίνει για να πει ότι βγήκα και να μιλήσω στη Μαρμίτα. Γιατί γελάει ο άλλος. Γιατί δεν έχει να σε αντικρούσει. Σταθερό στου απόψει. Να πούμε. Είχες και γενέθλιες, είπαμε και χρόνια πολλά προφές, ρε συμμαθητή του Ραμψή του Βίτα, ρε, ξέχασες να πεθάνεις, ρε. Έχω ξέχασες 5 χρόνια. Καλά, ρε, εσύ, εγώ τα καλύτερα, μπράβο, καλός άνθρωπος είσαι. Καλός άνθρωπος. Γιατί αφού γελάς μαζί μου, τέλος πάντων. Δεν γελάω μαζί σου, ενώ με τις σταθερές απόψεις άλλου. Άντε να μιλήσουν και οι άλλοι. Πορκέτο, άντε. Τι του Ραμψή του. Είναι καλός αυτά, σε αυτά είναι καλός. Σε αυτά είναι καλός, όντως. Και στην προπονητική, σε αυτά, στα συστήματα είναι καλός. Καλησπέρα. Στα άλλα λίγο, δεν τέλος πάντων. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στον άλλο. Στον επόμενο, τι να κάνουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εντάξει. Κάποιοι δεν υπομονούν, εκτός αν πέσαν όλοι. Τι γίνεται. Πέσαν όλοι. Τους έριξε ο Ραμζί ο Γάμα. Εγώ είμαι ο Βίτα και αυτός είναι ο Γάμα. Τους καθάρισε σαν αυγό. Πάει. Τους καθάρισε. Τι είπε, να κλείσω να μιλήσουν οι άλλοι. Πώς δεν θα μιλήσουν. Τους φήμωσες κατευθείαν. Τέζα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, να πάμε λίγο έτσι μερικά μέχρι να έχουμε φίλους. Μερικά πραγματάκια. Έχει πολλά θέματα. Πάρα πολύ. Ναι, θες να πεις εσύ. Υπάρχουν απίστευτες ατάκες από τον Αχιλέα Μπέο για τον Μαρινάκη και για την Νόβα. Ναι. Τι λέει λοιπόν ο αποκολλητός του Μπέου, του Μαρινάκη, και ήταν ένα άσπονδος εχθρός ο κ. Μπέου. Θυμάμαι, ήταν αποκολλητή λύκια κάποτε. Έτσι, εκτός αν θυμάμαι λάθος. Δεν λέει κάτι. Νομίζω ότι θα συμφωνείς κι εσύ, αν δεις έτσι όπως το θέτει. Ναι. Γιατί να με συμφωνώ, αν λέει σωστό. Εάν ο κ. Μαρινάκης λέει, όπως φέρεται, ναι, αγοράσει τώρα την Νόβα, ναι, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια για το πρωτάθλημα, ναι, γιατί θα κάνει κουμάντο και στα οικονομικά των ομάδων, ναι, που έχουν δώσει τα δικαιώματα στην Νόβα. Και να ρωτήσω, λέει, εγώ και κάτι. Ναι. Εγώ, λέει ο Αχιλλέας Μπέος, ξέρω ότι το συνδρομητικό κανάλι Νόβα χρωστάει 300 έως 400 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο Μαρινάκης θέλει να την πάρει με 40 εκατομμύρια ευρώ, ναι, με το 1/10 δηλαδή, και να σβήσουν τα υπόλοιπα χρέη της. Εάν είναι έτσι, λέει τότε, και ισχύει, την αγοράζω και εγώ, λέει, την Νόβα. Ενδιαφέρομαι τώρα. Ωραία. Λέει ο Αχιλλέας Μπέος. Ωραία. Εγώ δεν το βρίσκω. Όχι, παράλογο δεν είναι. Παράλογο αυτό. Αλλά να μας πει και ο κύριος Μπέος, βέβαια, γιατί προφανώς ο άλλος θα μπορεί. Συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Ποιες είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που μπορεί να έχει 40 εκατομμύρια ευρώ ο Μπέος. Από πού.
είναι, συγγνώμη, είναι, δεν ξέρω, επιχειρηματίας, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Να, από πού μπορεί να έχει ο κύριος Μπέο, ό,τι θέλεις κάνε, ό,τι θέλεις κάνε. Ξέρεις τα οικονομικά το Όχι, κοιλέα. Ρωτάω, ρωτάω, να βγουν... Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι τόσα χρόνια ναι. που έχει επιβιώσει, με τα όσα ακούστηκαν για αυτόν. Μέσα στο χώρο είναι δήμαρχος πόσα χρόνια στον Βόλο. Δήμαρχος τι παίρνει, ναι. εκατομμύριο ευρώ το μήνα παίρνει ο δήμαρχος. Άλλο θέλω να σου ναι, πω εγώ. Να ακούω, ακούω. Έτσι, έχει ένα κάρο επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ναι. Λοιπόν, το... Πιστεύεις ότι μπορεί να μην τα έχει τα λεφτά. Συγγνώμη. Από ό,τι γνωρίζω και θυμάμαι και ο Αχιλλέας Μπέος ναι. ήταν και φοβερός γνώστης. Ναι. Και είχε φοβερά τεράστια ναι. προγνωστικά στο στοίχημα. Σωστό, αφού τιμήθηκε και από, τον, από την ΕΠΟ του Γραμμένου, βέβαια. Μπράβο. Αφού τιμήθηκε και από την προσφορά του και στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου, συμφωνώ με αυτό που λες. Λοιπόν, αλλά... Θα το πάω αλλού. Ναι. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Έχει 40 εκατομμύρια, κύριε Μπέο, ναι. να πάρει ναι. την ΟΒΑ. Ναι. Δεν την έκανε, σου λέω, αυτή τη δήλωση ο Μπέος και την έκανε ο Καρυπίδης. Το ίδιο θα έλεγα. Άλλο θέλω να πω. Δεν θα μιλήσω για τα λεφτά ναι. εγώ. Τι θα έλεγε. Είναι λάθος η ερώτηση που Όχι, κάνει. Όχι, δεν είναι λάθος. Απλά ο άλλος μπορεί να πει ότι εγώ έχω 40 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, εσύ Μπέο έχεις. Ναι. Ο άλλος νομίζω ότι έχει 40 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα δεν είναι ποιος το είπε. Άσε ποιος το είπε. Το θέμα είναι ότι είπε κάτι σωστό. Γιατί να την πάρει ο Μαρινάκης με 40 Αν και αυτό... να μην να την πάρει ο Καρυπίδης με 40. Αν είναι αυτό το τίμημα, φυσικά είναι. Βέβαια παίζει ρόλο αυτό που λέει για τα χρέη. Έτσι δεν τα ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ρε καλέ μου άνθρωπε. Δεν μα σου είπα ρε! Μην τσατίζεις. Δεν τσατίζουμε, μα το απάντησα, σου λέω. Χαλάρος. Η εκπομπή έτσι θα μιλάμε όπως κατουράς. Χαλάρα. Όπως κατουράς, αγόρι μου έτσι θες. Μα σου λέω δίκιο έχει. Γιατί, άμπραβο. Μα αυτό θέλω έχει. Αν στοιχίζει 400 εκατομμύρια και την παίρνει με 40, έχει δίκιο. Εγώ σου είπα κατά την άποψη του Αχιλλέα. Ναι. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω πώς στοιχίζει τέτοιο. Θυμάμαι όμως. Και βέβαια. Δεν τελείωσε. Ήρθαν λέει οι άνθρωποι του Βόλου. Γιατί ο Βόλος στην ΟΒΑ δεν είναι. Νομίζω. Ήρθαν οι άνθρωποι του Βόλου και μου μετέφεραν τις ανησυχίες τους για όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν αποκλείω οι άνθρωποι του Βόλου, λέει, να δημιουργήσουν το Βόλο στη Δύση στα πρότυπα του ΠΑΟΚ. Ας το διαγνωρίσουν. Έτσι. Μαγκιά. Το Βόλο στη Δύση, γιατί μπορεί να γίνει και το ΑΕΚ TV στα πρότυπα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη, πραγματικά. Έχει κάνει μια τεράστια καινοτομία, στην οποία πραγματικά το φυσάν. Και δεν κρυώνει μερικοί. Δεν ξέρω το εγχείρημα, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο, πάρα πολύ καινούριο, αν θα πετύχει. Αλλά πραγματικά σκέφτεστε να γίνει το ΑΕΚ TV, το Παναθηναϊκός TV, το Βόλος TV, το Άρης TV. Δύσκολο αυτό βέβαια. Κοίτα γιατί να σου πω κάτι, αν όλες οι ομάδες, αν όλες, πρόσεξε. Δεν το ξέρω αν τελείωσε. Σκέφτεσαι τι χαλάστρα θα υπάρχει. Πες γιατί έχει δύο γραμμές. Ναι, ναι, αν όλες οι ομάδες, σίγουρα εσύ το αυτό δεν είναι γεγονός, ότι ο πρώτος το έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Αν όλες οι ομάδες μπορούν να βγάλουν περισσότερα λεφτά από αυτά που τις δίνει η Νόβα, η Κόσμος, ας το κάνουν όλες οι ομάδες. Ποιο είναι. Αν κονομάει ο ΠΑΟΚ, ας το δουν και άλλες ομάδες με κόσμο. Άμα μπορεί και ο κύριος Μπέος, ας το κάνει. Σωστό. Φυσικά. Σωστό. Πάμε στις γραμμές. Ξέρεις εσύ κανένα που να βγάζει 5 και ένας να του λέει θα βγάλει 6 και να μην το κάνει. Να δούμε. Να δούμε φέτος τι θα γίνει. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Νίκο. Μιλάτε δεξιά και αριστερά. Δεν μιλάμε. Όχι, στο κέντρο μιλάμε. Στο κέντρο του μικροφόνου μιλάμε. Εγώ μιλάω δεξιά και αριστερά γιατί δεν μιλάμε για ουσία. Εσύ μιλάς δεξιά και αριστερά. Ήταν εδώ πέρα ο Μαρινάκης. Ο οποίος καθόταν πούμε, στην παραλία, έπινε τον καφέ του όλοι οι επιχειρηματίες, παράγοντες, ακόμα και ο παδί, ήταν πούμε, η στάση προσοχής από τον κύριο. Μάλιστα. Δηλαδή ουσία ήταν ότι εδώ πέρα όλοι οι δικοί μας εδώ πέρα μέσα είναι πούμε, πιόνια. Ακούμε. Φτάσω. Μάλιστα. Άρα για να πούμε, μην τραγουδάτε. Και κάνω μια ερώτηση. Όταν είδε ο Μετσοτάκης εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες, ο μεγαλομέτωχος με γιατί εξαφανίστηκε. Γιατί δεν ήθελα να τον επισκεφτεί προφανώς. Τι κάνει. Πέρσι που ήρθαν ο Τσίπρας, ας πούμε, εμφανίστηκε. Δεν ήτανε. Πήγε στην έκθεση, ας πούμε, και τον είδε. Μα δεν ήτανε παλίκαρε. Πήγε στην έκθεση και τον είδε δηλαδή. Μα εγώ ξέρω καλά, ήταν σε ένα μέρος του ξενοδοχείου ο οποίος ήταν να κάνει και φιλιά. Άλλο το μέρος του ξενοδοχείου. Έλα τώρα. Έτσι, και άλλο να υπάρχει. Άλλο να υπάρχει κοινή παρουσία δεν υπήρξε. Από την ώρα που δούλευε. Έπεσε ο Νίκος. Κοινή παρουσία δεν υπήρξε.
Εντάξει, ούτε μένανε ο ένας στον τέταρτο, ο άλλος στον έκτο. Εντάξει, να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ξαναπάρε, Νίκο, έπεσε. Ή τέλειωσε η κάρτα, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως εμείς δεν τον κλείσαμε. Καλησπέρα, φίλε. Γεια και χαρά στον Ζαχαρία και στον Αναστάσιο. Γεια σου, φιλάρετε. Καλησπέρα, φιλάρετε. Κανονικά θα έπρεπε να συνεχίσω λέγοντας ότι όταν είναι και μιλάει, είναι το, ξέρω εγώ, το αφεντικό άλλος, όταν δεν είναι και δεν μιλάει, τι είναι. Αλλά τέλος πάντων, εμένα με ενδιαφέρει ως προς τα χρήματα που άκουσα να λέει ο Ζαχαρίας, και πραγματικά εκεί πέρα είναι όλο το παιχνίδι. Είμαστε σε μια χώρα. Γι' αυτό που συζητούσαμε για την Όβαλες, έτσι. Πού τα βρήκε κάποιος, όποιος. Και εσύ και οποιοσδήποτε. Ναι. Μπορεί να βρει 40 εκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο, παιδιά. Αρκεί να ανοίγουν οι πόρτες. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης, που είναι τόσο ισχυρός άντρας, όπως λέει ο Νίκος, δεν ξέρω γιατί δεν μας λέει ο Νίκος ότι έχει γύρω στα 800 εκατομμύρια από τις τράπεζες δάνεια. Ότι κάποιος μπορεί να φαίνεται ισχυρός, δεν σημαίνει ότι είναι κιόλας. Και επειδή κάποιος που θέλει να αγοράσει, ας πούμε η Fraport, η οποία είναι τεράστια εταιρεία γερμανική, που έχει το αεροδρόμιο, Μακεδονία. Πήρε όλα τα αεροδρόμια. Ναι. Λοιπόν, τα πήρε με δάνεια από τις τράπεζες. Δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της. Έτσι το πέραμε και εμείς, αν μπορούσαμε να πάρουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Αρκεί να είναι οι πόρτες ανοιχτές. Αν δηλαδή κάποιος σου πει ότι έχεις μια πολύ καλή πόρτα ανοιχτή από τράπεζα, μπορείς να αγοράσεις οτιδήποτε. Με ξέρουμε το επιτόκιο. Εδώ παίζονται πολλά παιχνίδια. Γιατί, εκεί, γιατί εκεί είναι όλη η ουσία, έτσι. Κοίταξε, η ουσία είναι αν θα το πληρώσει ποτέ. Ναι, και αν το πληρώσει ποτέ, κατ' επέκταση, με πόσο επιτόκιο. Γιατί στο επιτόκιο μπαίνουν, ξέρεις, λίγο και οι μεσάζοντες. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Πολλές φορές οι μεσάζοντες μπαίνουν και στο δάνειο και δεν υπάρχει πρόβλημα με το επιτόκιο. Ναι. Είναι ανάλογα με το τι θα κάνεις. Αρχικά λοιπόν το ερώτημα είναι εάν θα πληρωθεί σε βάθος χρόνου μακροπρόθεσμα το εν λόγω δάνειο. Ακριβώς. Και η δεύτερη, νομίζω, πολύ κρίσιμη απορία που όλοι θα την έχουμε εύλογα είναι το ποσό του επιτοκίου του δανείου. Πέρα, αν υπάρχει. Εκεί πέρα μπορείς να το συζητήσεις για εταιρεία η οποία θα έχει διάρκεια και θα βγάζει και πολλά κέρδη όπως είναι τα αεροδρόμια. Ναι, αυτό είναι θεωρητικό. Από τη θεωρία μέχρι την πράξη, μέχρι να γίνει, πρέπει να το ζήσεις, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά γεγονός είναι ένα, ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει χρήματα, μπορεί να του δώσουν χρήματα και να του δώσουν και πολλά χρήματα, αρκεί να έχει την πόρτα ανοιχτή. Ναι, σωστά. Τώρα πώς ανοίγει η πόρτα είναι άλλο θέμα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει ότι σε αυτή τη χώρα, εδώ όλοι όσοι υπάρχουν και θέλουν να λέγονται ισχυροί ή μεγάλοι, είναι όλοι με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Τώρα θες να τους πεις αντιπροσώπους, κάποιος μπορεί να τους πει αχυράνθρωπους ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει σημασία. Χορηγούς και χορηγούς μπορείς να τους πεις. Εντάξει, όταν λες ότι ο Μελισσανίδης έχει τον ΟΠΑΠ, δεν τον έχει ο Μελισσανίδης. 4% έχει ο Μελισσανίδης. Ακριβώς. Νομίζω οι Τσέχοι τον έχουν τον ΟΠΑΠ. Ακριβώς. 4% είναι. Άρα έχει ανοίξει μια άλλη πόρτα για να μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μέσα από αυτό εμφανίζονται κάποιοι που λένε ότι είναι ισχυροί. Απλά είναι αντιπρόσωποι. Είναι αυτοί που εμείς βλέπουμε. Δεν βλέπουμε ποιοι είναι από πίσω όμως. Το ίδιο γίνεται και με τα πετρέλαια. Αυτοί που λέμε πετρελαιάδες, οι πανίσχυροι. Και αυτοί αντιπρόσωποι είναι. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε ότι όταν κάποιος αναζητά να αγοράσει, είναι σίγουρο ότι από πίσω μπορεί να έχει απλά μια πόρτα ανοιχτή. Μάλιστα. Γεια και χαρά. Γεια σου, να σε καλά, φιλάρετε. Να σε καλά, φιλάρετε. Νομίζω πάντα τα παραδείγματα έτσι που δίνει με μεταφορική έννοια ο φιλάρετος είναι και διδάγματα. Πραγματικά. Και είναι πάντα εύστοχος γιατί αποκομίζει, ρε παιδί μου, την ουσία του θέματος που βάζουμε στον ακροατή. Το θαυμάζω σαν ακροατή τον φιλάρετο. Και να διαφωνώ σε κάτι που λέω
αν διαφωνώ κάποτε με το Φιλάρετο, πάντα και η χρειά της φωνής του και τα, πάντα μιλάει με επιχείρηματα και αυτό μου αρέσει ο Φιλάρετος. Φυσικά, οπότε, σε παουξής είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, συγγνώμη, είναι, είπαμε... Έχει και καλούς, Έχει, εντάξει, δεν είναι, ποτέ δεν γενικεύουμε ή λέμε το απόλυτο, όλοι είναι λάθος, όλοι είναι κακοί, όλοι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία... Κάστα ανθρώπων, έτσι. Ο συνοπαδός ο Ιχολίπης λέει κάτι σε έκανε νοήματα. Πάμε, πάμε. Έχουμε γραμμή. Πώς το λένε και όσοι είπαμε. Ζάτσι. Ζάτσι και όσοι. Άντε. Χριστάρα, κάνε το δεύτερο διάλειμμα της Μαρμίτας και πανερχόμαστε πάλι με ανοιχτές γραμμές. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε και εσάς σας αγαπάμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο, 107,4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Χρήστος Κιώσης, ο ηχογλύφτης, είπαμε, της σημερινής εκπομπής. Παρέτσα συντροφιά μαζί σας, με τις δικές τοποθετήσεις, τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας θεματάκια, μέχρι και τις 10. Να πούμε ότι δεν απέφερε καρπούς η συνάντηση του Ζήση Βρίζα όσον αφορά την επιστροφή του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Ο Μπράγκο παραμένει ως έχει στην θέση του τεχνικού διευθυντή. Δεν έγινε αποδεκτή η παρέτηση από τον κύριο Σαββίδη. Ο Ζήσης ο Βρίζας, ο οποίος μίλησε, έτσι, ο παλέμαχος επιθετικός και πρώην πρόεδρος πρωτοδικείου ήταν, νομίζω, όταν είχε αποχωρήσει ο κύριος Ζαγοράκης για λίγο καιρό. Πραγματικά μίλησε με τον Γιώργο το Σαββίδη, τα είπανε σε ένα αρκετά καλό κλίμα, ωστόσο η συγκεκριμένη κουβέντα δεν κατέληξε σε συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που βλέπουμε και διαβάζουμε, οι δύο πλευρές είχαν διαφορά στο οικονομικό. Εντάξει. Παράλληλα ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να κρατήσει τον Μπράγκο παρά το ότι υπέβαλε την παραίτησή του. Το τι μέλη γενέστε βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, τεχνικός διευθυντής ο Μπράγκο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο, έκανε τον ντάμπλ, αλλά δεν παίζει Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για όλο τον ΠΑΟΚ αυτό. Όχι μόνο για το πρεστίζ, όχι μόνο για την εικόνα, όχι μόνο για την ιστοροφημία, για την ιστορία, για την ψυχολογία, αλλά υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι. Το οικονομικό κομμάτι που όταν ο κύριος ο αντίπαλος μετά από τρεις προκριματικούς κατάφερε και μπήκε στους ομίλους του Champions League, γράπωσε, τσάκωσε τα 38 μαρούλια, τα 38 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, και εσύ δεν μπορείς να πάρεις ούτε τα 8 από το Europa League, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα οικονομικό χάσμα όσον αφορά την εύνοια στα οικονομικά, δηλαδή στα δύο ταμεία του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Το ένα έμεινε ορφανό, το ασπρόμαυρο ταμείο έμεινε ορφανό, δεν μπήκε σεντς από την Ευρώπη. Εντάξει, και το άλλο μπήκε καμιά 40 εκατομμύρια. Και είδες, μόλις μπήκαν τα 40 εκατομμύρια, άρχισαν δημοσιεύματα από τον όμιλο Alter Echo, έτσι λέγεται, του Ευάγγελου, για εξαγορά του συνδρομητικού, 40 εκατομμύρια ευρώ κατά την άποψη του κυρίου Μπέου, που λέει κτλ. Άρχισαν οι γάβροι να παίρνουν τα πάνω τους, να ξανασηκώνουν σιγά σιγά δειλά δειλά τα ματάκια τους από την άσφαλτο, από τα πεζοδρόμια, γιατί κάτω τα έχουν τα ματάκια τους. Όταν ο μεγάλος ΠΑΟΚ τους υποχρέωσε στην ιστορία τους μετά από συνεχόμενους τίτλους κτλ. Να μείνουν δεύτερη χρονιά άτιτλοι, δεύτερη χρονιά άτιτλος Ολυμπιακός, αυτό είναι παγκόσμια είδηση. Δηλαδή, αν στο λέγανε ρε παιδί μου ότι με Ευάγγελο Μαρινάκη, έτσι, ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιρνε δύο χρονιές ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο και θα τα είχε κατακτήσει όλα ο ΠΑΟΚ, θα έλεγε σε έλα γορίνα μου, πάνε λίγο το 27 παίρνεις για να πας στο ψυχιατρίο και σταυρού που να κάνεις καμία εξέταση. Θα έλεγε τρελός είσαι. Εντάξει, κι όμως, έτσι, μετά από πάρα πολλά χρόνια και από εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, θα πω εγώ, σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί να μην είναι ΠΑΟΚ, να είναι άλλη ομάδα. Να είναι οπαδοί άλλης ομάδος. Δεν λέω αν είναι Παναθηναϊκοί, αεξίδες. Μόνο δεν είναι μόνο οι Παναθηναϊκοί, αεξίδες, οι Παοξίδες και οι Αριανοί στην Ελλάδα. Υπάρχουν και οι Πανιώνοι. Υπάρχουν και οπαδοί του Αστέρα Τρίπολης, του Πανετολικού, της Ξάνθης. Εντάξει, του Όφη. Είχαν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι, θα πω εγώ, που περίμεναν
αυτή τη διετία να μην δούνε την κόκκινη αρμάδα του λιμανιού να παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο. Γιατί έγινε και βαρετό. Πώς είναι βαρετό και έχουμε συγχαθεί με Βασιλακόπουλο στο μπάσκετ Ζάχο μου να είναι ΕΣΑΗ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να ρημάζουν και να κατακτούν τα πάντα, να μην υπάρχει κανένας ανταγωνισμός και να έχει χάσει το πρεστής και την αξία του ουσιαστικά το άθλημα. Το άθλημα το οποίο το δόξασε ο ΠΑΟ και ο Άρης τη δεκαετία 80-90. Εντάξει. Έτσι πήγαινε να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς υπήρξε η έλευση του Ιβάν Σαββίδη που τον πήρε καμιά πενταετία, εξαετία για να καταλάβει τι γίνεται γύρω του. Να προσπαθήσει να φέρει μια μορφή ισονομίας για όλες τις ομάδες, το 50-50 δηλαδή, αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια και μας κοροϊδεύανε κάποιοι, είτε διπλανοί, είτε παραδιπλανοί, είτε παρακατιανοί πιο κάτω, μας κοροϊδεύανε. Αλλά αυτό επικαρπώνονται, προσπαθούν να επικαρπωθούν όλοι, γιατί είδαμε επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και με ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, Ζάχο, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν κάνανε νίκη, από μισή νίκη κάνανε, ενώ τα προηγούμενα όλα. Τα όλα χρόνια, τα προηγούμενα πέναν τα ντέρμπι για πλάκα. Εντάξει, είδαμε ΒΑΡ φέτος. ΒΑΡ το οποίο θα είναι πλέον στο Μαρούσι, δεν θα είναι στα Βανάκια, φίλε Ζάχο. Και είδαμε επιτέλους μία ομάδα η οποία έπαιρνε 10-12 συνεχόμενα χρόνια πρωτάθλημα, είχε ρημάξει τα πάντα, να μένει άτιτλη. Άτιτλος ο Ολυμπιακός μία διετία. Ούτε στο μικρό τελικό του κυπέλου δεν έπαιξε. Γιατί τα σάρωσε όλα ο ΠΑΟΚ. Στα τελευταία τρία χρόνια πήρε 4 τίτλους. 3 συνεχόμενα κύπελα που ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να το έχει κάνει αυτό. 3 συνεχόμενα κύπελα. Τη στιγμή που ο συμπολίτης εδώ που προσπαθεί να ανταγωνιστεί έχει 50 χρόνια να πάρει κύπελο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και 2 πρωταθλήματα, το ένα το κλέψαν, οκ, okay, το χάσαμε κι εμείς. Το άλλο κανονικό, ωραία, μετά 3-4 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν τα επικαρπώνονται όλες οι ομάδες. Ελέω του ΠΑΟΚ, ελέω του Ιβάν Σαββίδη. Μπορεί να μην το παραδέχεστε. Οκ. Okay. Έχετε το σκεπτικό σας. Υπάρχουν όμως τα δεδομένα. Και τα δεδομένα σας βγάζουν ψεύτες. Πάμε στην γραμμή και θα του συνεχίσουμε. Να απαντήσω κι εγώ, γιατί σε όλα αυτά που είπες θέλω και κάποια 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Και για να πάμε λίγο στους φίλους και μετά έχουμε και για Άρη να μιλήσω λίγο και κάποιες έτσι εδώ μίνι ειδησούλες όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής 9.30 ώρα με τον Παναθηναϊκό, που είναι ένα παιχνίδι που υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα για τον Άρη. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Ζάχο, καλησπέρα. Θα απαντήσεις. Εγώ θα περιμένω πάντως. Ποιος είναι? Ο Γιώργος είμαι. Όχι. Πες αυτά που εντάξει δεν υπάρχει. Όχι, να σας αφήσω για να κάνω αντίλογο. Όχι ρε, τι αντίλογο. Εντάξει, αυτά που έχει πει μέσα στον χρόνο, γιατί ήδη κλείσαμε δεύτερη χρονιά, τα έχουμε πει και τα έχουμε απαντήσει χιλιάδες φορές και θα τα ξαναπούμε προφανώς. Δεν είναι τόσο σημαντικά. Σημαντικό για μένα είναι το παιχνίδι της Κυριακής, για την ομάδα μου βασικά, γιατί η ομάδα σου ξεκίνησε με 2 νίκες, εμένα ξεκίνησε με 2 αποτελέσματα που μόνο αυτά δεν περιμέναμε. Είναι σημαντικό, Ρεζάχο, που ελπίζεις φέτος ότι μπορείς να πάρεις το κύπελο. Ναι, γιατί... Ποιος, δηλαδή θα τα κατάφερες, ας πούμε, ναι, αν υπήρχε το κατεστημένο η παράγκα, η κόκκινη, η πράσινη, η κίτρινη, θα μπορούσε, ας πούμε. Εσύ δεν πήρες κύπελα πριν, όταν υπήρχε όντως παράγκα, υπήρχε, δεν πήρες κύπελα. Ρεζάχο, ας αφήσουμε λίγο την παρελθοντολογία. Τι παρελθοντολογία? Δηλαδή, ό,τι προσπαθώ να σου πω, να σου περάσω ένα μήνυμα ότι σε συμφέρει και σένα αυτό που γίνεται, πας τον χρόνο πίσω. Δεν μπορείς να πας έτσι μπροστά. Εγώ λέω, που το έχω πει ας πούμε 100 φορές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει καλύτερη σίγουρα, καλύτερο πεδίο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ισονομία δεν υπάρχει. Και αυτό φάνηκε και την πρώτη αγωνιστική. Δεν υπάρχει ισονομία. Άρα δεν μπορείς να ελπίζεις το κύπελο. Μια χαρά ελπίζω το κύπελο, γιατί το κύπελο είναι 5 μάτς. Το κύπελο, ρε φίλε, σου λέω πέρσι. Όχι αυτή η χρονιά, πέρσι την προηγούμενη. Θα έφτανε τελικό, στην ουσία έφτασε τελικό η Λάρισα που ήταν ένα πόντο πάνω από τη ζώνη. Γιατί να μην ελπίζω εγώ δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έβαλε τον κόλλο και το ψαλίδι ο Χριστοδουλόπουλος. Κανονικά θα έπαιζε ΠΑΟΚ Λάρισα τελικό. Δεν θα έπαιζε ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάλι θα το έπαιρνε βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν το ξέρει αυτό. Εντάξει, ναι, ένα μάτσο. Παλιά έπαιξε ΠΑΟΚ Λάρισα και φάγαμε 4 από τη Λάρισα. Δηλαδή, ρε φιλαράκι, Ζάχο, να πούμε, δηλαδή, η δικιά σου, δηλαδή τώρα η ομάδα ζει και αναπνέει για 7 παιχνίδια, 5 στο κύπελο και 2 με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Όχι. Ένα-ένα. Εγώ λέω τι θέλω εγώ. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη κάθε παιχνίδι να παίζει για την νίκη. Εγώ λέω ότι είναι σημαντικό για μένα, όχι για την ομάδα. Για μένα τι είναι σημαντικό.
Για μένα σημαντικό που είμαι 51 χρονών είναι το κύπελο. Πρέπει ναι, να κατακτήσει. Είμαστε, πρέπει είσαι... να κατακτήσει ο Άρης το κύπελο. Δεν ναι, γίνεται να ομάδα, δεν γίνεται ομάδα, ομάδα στην ελληνική επικράτεια του διαμετρήματος του Άρη να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Δεν γίνεται. Και έτσι όπως λειτουργεί, θα λέω συνέχεια, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν ήμασταν Αγγλία ή Ισπανία, μπορεί να έκανε και 250 χρόνια να πάει. Δεν είμαστε Αγγλία, δεν είμαστε Ισπανία. Ούτε θα γίνουμε Αγγλία. Ούτε θα γίνουμε, πολύ σωστό. Άρα δεν μπορεί να εννοάρει με τους νόμους, τους άγραφους, αυτούς που λένε, με τους εξαγωνιστικούς λόγους που ισχύουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Έτσι λέω εγώ. Δεν δηλαδή γίνεται εμείς, αυτό το πράγμα. Εμείς που κάναμε 34 χρόνια για να σηκώσουμε το Μαστραπά. Ναι. Τι πρέπει να λέμε ρε Σεζάχωνα. Όχι, πρόσεξε. Εσύ τώρα έχεις έναν άνθρωπο που μπορεί και το έκανε. Έριξε χρήμα, δεν γίνεται να ρίχνεις χρήμα και να αποτυγχάνεις συνέχεια. Θα το ξανακάνεις, το τονίζω. Αυτό θα το δούμε, θα το δούμε. Εδώ είμαστε, υγεία να έχει όλο ο κόσμος. Λέω, άκου τι λέω. Εσύ έχεις τώρα έναν άνθρωπο 5, 6, 7 χρόνια που ρίχνει χρήμα. Όταν ρίχνεις χρήμα, αποκλείεται να αποτυγχάνεις συνέχεια. Είναι νόμος της ζωής. Πρόσεξε όμως, δεν τελείωσε όμως. Εσύ πήρες όμως και πριν. Με τους άγραφους νόμους αυτούς λέω που ισχύουν, πήρες και πριν. Δηλαδή το εκτόπισμα του ΠΑΟΚ και προς Αβίδη, το εκτόπισμα του ΠΑΟΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έπαιρνε αυτό, έστω το ψυχουλάκι. Ο Άρης δεν το έχει πάρει ποτέ ρε φίλε. Αυτό λέω, δεν νομίζω λέω κάτι. Θα σου πω τι φταίει. Βέβαια. Αδυναμία παραγόντων του Άρη είναι αυτό πρώτιστα. Εμείς πήραμε τελευταίο πρωτάθλημα με Καλαφάτη, υπηρεσιακό. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο λέμε. Σου λέω αδυναμία. Ο Άρης δεν είχε παράγοντες. Ο ΠΑΟΚ στο. Δηλαδή πάντα είχε παράγοντες. Τουλάχιστον. Πήραμε κύπελο με παίκτες απλήρωτους. Με τον κατανόμαστο το δικό σου να πούμε κάτω. Τουλάχιστον. Λέω για αυτά τα αυτονόητα. Λέω προς Αβίδη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε παράγοντες να απαιτήσει σε εισαγωγικά να πάρει αυτό που δικαιούται. Ο Άρης δεν μπόρεσε να το κάνει. Προχθές έφερα το παράδειγμα. Μάλωσε ο Άρης, θα το ξαναπώ, με τον Αθηναϊκό. Με τον Αθηναϊκό, μάλλον ο Άρης. Πες μου εσύ τώρα αυτό, πες μου δηλαδή. Ναι. Όχι αν ήταν ο Άρης, ο Πανιώνιος, ποιος να πω. Το Εγάλεωνα, μάλλον με τον Αθηναϊκό, και πες μου αν θα έπεφτε το Εγάλεο ή ο Πανιώνιος. Ο Άρης όμως μάλωσε και έπαιζε. Ο Άρης. Τώρα να το γυρίσουμε να ζούμε τις υποθέσεις. Πάμε. Προπονητή, πήρατε τι έγινε. Όχι, αυτά θα έλεγα τώρα. Όχι, δεν πήραμε. Ο Τερζής. Τερζής. Κοίταξε. Με το ναι. Μέση Τούμπα να φέρουμε και το Βασιλάκι τον Καρά να κάνουν δουλειά. Να σου πω κάτι, Τερζή βλέπω και στην Τούμπα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ζάκο, Τερζή βλέπω και στην Τούμπα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Έτσι φιλάκια, το βλέπω. Φιλάκια, να μιλήσουν κι άλλοι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργη. Έτσι βλέπω. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Έτσι βλέπω. Και μη σου πω, να σου πω κάτι. Και αν, ας μην πω τα αποτελέσματα. Αν συνδυαστούν με καλές εμφανίσεις του Άρη. Ειδικά με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που θέλουμε και την νίκη κερδίσουμε και κάνει μια καλή εμφάνιση Τούμπα, βλέπω να μένει και ο Τερζής εγώ. Μην το. Τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος. Πάντα παίζει ρόλο τα αποτελέσματα και το τι εικόνα έχει η ομάδα μέσα στο γήπεδο, έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε. Γεια σου. Γεια σας. Γιώργος, πάρα πολύ. Γιώργος, το κατάλαβα, αλλά δεν ήθελα να το πω. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Έλα. Τι γίνεται. Καλά ρε φίλε, λοιπόν, δεν ξέρω τι θα έλεγα, τα λεγόμενά σου ντρούλινγκ, ναι. Τα πας από εδώ, τα πας από εκεί, ναι. Επιβεβαιώνουν τα δικά μου λεγόμενα. Ποια και είναι. Το λέω με πολύ έτσι την άποψή μου, δεν ούτε άποψη. Ειρωνικά, είναι μια εκτίμηση η οποία ας πούμε, εντάξει, ναι. Πλανάται ναι. Γενικώς. Ναι. Η ψυχολογία του αριανού φίλαθλου, ναι. Ειδικά φιλάθλων στην ηλικία σου, ναι. Είναι τόσο συμπιεσμένη. Και δηλαδή το λες και από μόνος έτσι, έχω να πάρω 50 χρόνια, δεν γίνεται άλλο. Δεν λέω κάτι ναι, παράλογο. Λοιπόν, νομίζω. Είναι τόσο συμπιεσμένη και τόσο επιβαρημένη που για σένα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις διεξόδοι. Για πες μου. Τρεις διεξόδοι υπάρχουν. Ναι. Είτε να πάρεις ένα κύπελο, ναι. Είτε να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Και επειδή πρωτάθλημα, βλέποντας τα γεγονότα πώς είναι, πώς είναι τα γράμματα, λέγοντας και τα δικά σου περί εξυγίανσης, περί λαθεμένου πρωταθλήματος, περί ελέγχου ξέρω εγώ των μεγάλων ψαριών, περί διάφορα. Mm-hmm. Λοιπόν, η τελευταία σου διέξοδος είναι αυτό που έλεγα χθες το βράδυ. Ποιο? Να κερδίσεις το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ούτε με ενδιαφέρει φίλε. Θέλω να κερδίσουμε, εγώ θέλω το κύπελο. Άμα θες με πιστεύεις δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Εσένα να σε πιστέψω, αλλά η γενικό, άμα δεις όμως τους ακροατές
ναι. η ψυχολογία του ραδιοφώνου, πώς βγαίνουν κάποιοι mm-hmm. Αργιανοί και πώς μιλάνε. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι το 90% των λεγόμενών τους είναι για τον ΠΑΟΚ? Ένα λεπτό. Δεν σου κάνει εντύπωση? Ένα λεπτό. Δηλαδή να σου πω κάτι, γίνεται ένα εξής καταπληκτικό. Μια εξής καταπληκτική παγκόσμια πατέντα. Mm-hmm. Κάνει ο Άρης τον Μπουλκουμέ από το Βόλο, mm-hmm. έτσι, Κυριακή παίζει, χάνει από το Βόλο, mm-hmm. και βγαίνει ο Αργιανός την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα το μεσημέρι, mm-hmm. να μου κάνει εμένα, να με γλεντήσει εμένα με την προβλεπόμενη ήττα για μένα, για αυτόν, την Κυριακή που έρχεται. Αυτό είναι παγκόσμια πατέντα που γίνεται. Mm. Δηλαδή, χάνεις εσύ, αντί να βγεις, αντί να βγω να σε γλεντήσω εγώ, βγαίνεις εσύ είναι να μια... με γλεντήσεις εσύ για την προβλεπόμενη ήττα της επόμενης Κυριακής. Είναι μια τακτική την οποία την εφαρμόζεις όταν δεν θες να προβάλλεις την αγωνιστική σου αποτυχία. Ποιος και θέλεις, να προχωρήσεις στο επόμενο μάτς, γιατί θρέφεις φρούδες, ελπίδες, τέλος πάντων, ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Ωραία, καλύτερο. Εγώ να σας ρωτήσω και τους δύο κάτι λίγο. Ναι. Δηλαδή εσύ λες Γιώργο και Τάσο. Ναι. Λες δηλαδή αν ρωτήσουμε τώρα 100 Αργιανούς. Mm. Και δεν σου λέω μόνο για το ΠΑΟΚ, κάτσε και για το Άρης ΠΑΟΚ. Θα κάνει δύο νίκες ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε με, δύο νίκες ο ΠΑΟΚ στα δύο μάτς, αλλά θα πάρεις κύπελο. Πιστεύεις ότι δεν θα πούνε οι 90 ότι θέλω αυτό το πράγμα? Τι να κάνει, δύο νίκες με τον Άρη? Φυσικά και θα πούνε το και πρόσεξε. Πρόσεξε, εγώ θα διαχωρίζω. Στάσου ρε Γιώργο, στάσου να καταλάβω τι είπε. Ποιος θα κάνει δύο νίκες? Ο ΠΑΟΚ σου είπα. Με ποιον? Με τον Άρη. Δηλαδή στην Τούμπα και στο Χαριλάου. Θα κάνει δύο νίκες ο ΠΑΟΚ, αλλά θα πάρει ο Άρη κύπελο. Ναι, τι θα πούνε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ναι. Οι Αργιανοί σου είπα. Λέει ο Γιώργος, λέει ότι πρώτιστο στο μυαλό του Αργιανού. Όχι, δεν είπα πρώτιστο, το έβαλα σε τρίτη. Α, τρίτη το έβαλε, εντάξει, δεν το κατάλαβα. Σε τρίτη σειρά, βέβαια, δεν το έβαλα πρώτιστο. Εντάξει, πρώτιστο, όχι, έχεις δίκιο, Ότι είσαι έτσι δομημένη, που γι' αυτό το λέω, ότι για να ελέγξετε τα συναισθήματα, είτε επικοινωνιακά, είτε να συσπηρωτικά, είτε οπωσδήποτε σαν σύλλογος έναν έλεγχο, η τρίτη προτεραιότητά σας στο να σώσετε μια χρονιά είναι να κατατραπώσετε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Αν αποτύχουμε, όπως λες το τέτοιο, φυσικά θέλω να κερδίσω τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι παράλογο αυτό που λες? Γιατί είναι παράλογο? Ναι, από την αντίθετη πλευρά, ένα λεπτό, από την αντίθετη πλευρά δεν είναι έτσι? Όχι. Εμένα, πριν Σαββίδη εμένα... δεν ήταν έτσι δηλαδή. Όχι φίλε, για μένα σε αυτή τη θέση είναι Ολυμπιακό. Αυτό αλήθεια. Εντάξει. Μα το λέω ρε εγώ, δηλαδή με το ζόρι δεν το λέω. Όχι, η δικιά σου είναι. Λοιπόν, δεν ήταν... Του εαυτού σου είπε. Δεν ήταν μόνο όμως για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα σε καλούσε Γιώργο τα κέρδη και τον Άρη μέσα έξω? Δεν δηλαδή μετά τον Ολυμπιακό ποιο είδες να κερδίσει? Αυτό το βάζω εγώ σε πέμπτη-έκτη προτεραιότητα. Όχι, είσαι υπερβολικός. Βέβαια, εσύ όχι, για τον εαυτό του μιλάει. Για τον εαυτό του μιλάει, δεν μιλάει. Ναι. Βέβαια, όταν απέκλεισες, όταν απέκλεισες τον Άρη στο κύπελο με το πέναλτι του... Μάλιστα, του Μπαλάφα. Του Καράμπελα. Που την ψάχνουμε την μπάλα στην Νεάπολη, την βρήκα. Στην Νεάπολη, όντως. Και τελείωσε το μάτς στις 1 ώρα τα ξημερώματα. Μία ώρα τα ξημερώματα τελείωσε το μάτς, έτσι, 12.30 κάπου 9-8 εκεί. 9-8 στα πέναλτι. Τι δεν είναι, περισσότερο, ρε. Ναι. Προφανώς καμιά 5.000 που μαζεύτηκαν στην Τούπα είχαν διαφορετική άποψη από σένα. Ναι, αλλά ξεχνάς τότε ότι τότε ήμασταν σχεδόν ισοδύναμοι. Ανάτο, σου είπα, μας το είπα. Προς Σαββίδη σου είπα. Προς Σαββίδη, λοιπόν. Δεν μιλάω Σαββίδη. Φυσικά έχουν αλλάξει τα... Έχουν... Όχι. Προς Σαββίδη σου είπα. Άρα, δεν είναι... Άρα το θέμα είναι ότι μεγάλωσε οικονομικά και μεγάλωσε σαν ομάδα. Όχι ότι άλλαξε το τέτοιο. Άμα ήσουν. Όχι, άμα ήσουν Προσαβίδη, το ίδιο θα είχε. Πέρα από αυτό και Προσαβίδη. Πού είναι το παράλογο σε αυτό που λέω? Προσαβίδη, που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν οικονομικά ισχυρό. Ναι. Είχε διοικήσει πρωτοδικείου ή άλλε διοικήσει. Και ήμασταν πάρει... όπως είπε, ήμασταν πάνω κάτω το ίδιο. Είχε πάρει και άλλη πρόκριση ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ναι. Αλλά δεν πήγαν να πανηγυρίσουν. Απλά ο πανηγυρισμό αυτό ήρθε. Αυτό γιατί ήρθε. Γιατί ήρθε με τον τρόπο που ήρθε. Φυσικά με τον τρόπο που ήρθε. Και ήρθε εκτός έδρας μέσα στο Χαριλάο, που όλα δείχναν τα στατιστικές και τα λοιπά. Ότι άμα κέρδιζες τον Ηρακλή με τον ίδιο τρόπο, ντέρμπι είναι. Θα πήγαινε. Όχι, δεν θα πήγαινε. Αυτό σου λέω. Δεν θα πήγαινε. Τώρα για να το τελειώσω, για να πάω για να θέλουμε να μιλήσουμε αληθινά.
Να ρωτήσω και κάτι τον Τάσο θέλω σε λίγο. Για να το τελειώσω, εγώ πιστεύω ακράδαντα αυτό που είπα και χθες και το υποστηρίζω όλη την εβδομάδα και δικαίωμά σας, όχι σας κατηγορώ δηλαδή. Απλώς το αναφέρω. Ότι για να έχετε μια ασφαλιστική δικλίδα, θέλετε ας πούμε με το μάτς με τον ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί ο καινούργιος προπονητής. Για να έχετε όσες πολλές περισσότερες πιθανότητες μπορείτε για να βάλετε μια. Ένα σημείο αναφοράς στη χρονιά που θα σας προστατεύει σε ενδεχόμενα στραβοπατήματά σας με άλλους αγώνες. Το είπες. Λοιπόν, αυτό δεν αποδεικνύεται βέβαια. Αυτό δεν αποδεικνύεται βέβαια. Δεν μπορούμε να το δεν αποδεικνύεται, αλλά μέρα με την ημέρα επιβεβαιώνεται όμως. Λοιπόν, Τάσο, μια ερώτηση. Κόλκα, οποιοδήποτε ρώτα, τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ TV, θα βγουν αύριο μεθαύριο τελικά από τις συνδρομές. Δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Για τις συνδρομές, για τις αιτήσεις συνδρομές. Ναι. Άντε, περιμένουμε να λάβουμε δράση. Εντάξει, θα μάθουμε και μέσω του ΠΑΟΚ 24, θα πληροφορηθούμε, θα το ανακοινώσουμε και. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα γνωστό δηλαδή. Ακόμα νομίζω όχι. Ακόμα νομίζω όχι. Ναι, ναι. Έγινε. Και μιας, και καλά, Κόλκα, μιας και είπες Κόλκα, να του ευχηθούμε να του ζήσει ο παλίκαρός του. Έκανε το γιο σήμερα ο Σταυράκης. Βέβαια, να του ζήσει. Να του ζήσει το παουξάκι, να είναι καλότυχο. Έτσι, να το καμαρώνει καθώ και η γυναίκα του. Έτσι, το Σταύρο τον Κόλκα. Καλύτερα, τα καλύτερα. Έτσι, να του ζήσει έτσι, για όλα τα παιδιά. Έτσι, για όλα τα παιδιά. Και μην άκουσε με λίγο, Γιώργο, μη μου τον πιέζει. Σε παρακαλώ το. Μα και χθε το βράδυ τα είπαμε. Σα άκουσα. Μην μου πιέζει τον συμπαραγωγό, γιατί τώρα ξεκίνησε η χρονιά. Το χρειαζόμαστε. Βλέπεις, εγώ πιεσμένο. Μια χαρά. Μα και χθες. Είναι και σε περίεργη ηλικία. Χθες το βράδυ τα είπαμε και τα πάω συνέχεια. Να σε καλά. Τον έχω στη συντήρηση, ρε παιδί μου, δεν το έχω. Αυτά είναι σε σχέση με αυτά που περάσαμε είναι πικνίκ. Πικνίκ είναι. Σε αυτά που περάσαμε με Β' Γ' Εθνικές και τηλεοπτικές εκπομπές με Β' Εθνική τον Άρη και πρώτο τελευταίο. Στη Β' Εθνική αυτά είναι πικνίκ. Ναι, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να βλέπεις τον κύριο αντίπαλό σου, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο κύριος αντίπαλος του Άρη, που θέλω να πιστεύω. Δεν είναι ο Ολυμπιακός που έχετε άριστες σχέσεις. Να διαπρέπει τα τελευταία χρόνια, να παίρνει κύπελα, να παίρνει πρωτάθλημα, να κάνει ντάμπλ. Εσείς τα είχατε με τον Ολυμπιακό, ήταν ο εχθρός σας και σωζόσασταν επί. Και εσύ να είσαι στην. Επί Κυρτζίκη σωζόσασταν. Στην ανυπαρξία να είσαι. Έχεις δίκιο. Να είσαι στην ανυπαρξία. Είναι, εγώ υπάλληλος του έπεφτα. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ υπάλληλος του έπεφτα, εσύ ο εχθρός του και να έχει τη σκανδάλη ο Ολυμπιακός σωζόσουν. Αλλά εντάξει, έχει λογική. Πάλι πίσω. Δεν μπορώ. Πού να πάω, μπροστά να πάω. Το μέλλον, αν ήταν, θα έβγαζα 6 στα 6 κι εγώ. Αν ήξερα το μέλλον μπροστά θα γίνει, θα έβγαζα 6 στα 6 το κίνο. Να το έβγαλε, άλλο 6 στα 6. Το μέλλον, αν. Ακολουθήσει την τακτική του ΠΑΟΚ. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Που έφερε έναν μεγάλο επιχειρηματία. Δεν έφερε, αυτός ήρθε. Έναν, δεν ήρθε μόνος του. Τον φέρανε. Έναν οικονομικά. Α, τον φέρανε. Δεν, τον. Μόνος του ήρθε. Γιατί την πρώτη φορά με τις κλωτσιές μόνος έφυγε. Του δεν ήρθε. Με τις κλωτσιές δεν έφυγε. Με τις κλωτσιές υπήρχε διαφωνία ανάμεσα στον ΑΣΥΜΑ. Α, δεν έφυγε με τις κλωτσιές. Και στην πλευρά η Βασίλη. Ναι. Ναι. Και έφυγε. Ναι. Ωραία. Να φέρετε κι εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος θα χώσει ένα κάρο εκατομμύριο ευρώ. Θα αυτό είναι ναι. Οικονομικά τακτοποιημένος σύλλογος. Αυτό ναι. Δεν θα έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Δεν διαφωνούμε. Το παραμικρό δικαίωμα εδώ και μια επταετία ούτε προς το κράτος να χρωστάει ΦΠΑ, να υπάρχει μισή προσφυγή κατά το όνομά του, να είναι κυμπάρης προς όλους και όλες, να κάνει φιλανθρωπίες, να παίρνει μηχανήματα στο ΑΧΕΠΑ, στο ογκολογικό για τα παιδάκια. Μακάρι να δίνει το 10%, να δίνει το 10% σε πάρα πολλά μάτς. Σε παλικάρια και παιδιά και ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, να γκρεμίσει την πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα, να απαιτεί να είναι ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς, να έχει και VAR, δηλαδή την ισονομία για άλλες ομάδες, να κάνει μεταγραφάρες, να αποκτήσει ποιότητα και να κατακτήσετε κι εσείς, γιατί όχι. Αυτό το τίτλους, φιλανθρωπικό έργο τίτλους. Που είπες, δεν διαφωνώ γιατί κάποια πράγματα μαθαίνονται κιόλας έτσι. Αυτό αν το κάνει, μπράβο του και είναι αξιέπαινος. Όλα τα άλλα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Μπροστά σε αυτό. Αν τα κάνει αυτά τα πράγματα που δεν έχω καμία αμφιβολία, μπράβο του και όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι δυνατοί οικονομικά πρέπει να κάνουν ανάλογα πράγματα για να μπορούν να ανακουφίσουν και μερικό κόσμο. Όλα τα άλλα διαφωνείς. Που λες. Όχι, πρέπει να κάνουν, σου λέω. Όλα τα άλλα διαφωνώ δηλαδή. Αυτό έφερε την ισονομία. Δεν έπρεπε να γκρεμιστεί η παράγκα. Φυσικά, αλλά δεν εγώ λέω ο βασιλιάς απέθανε ζήτω ο βασιλιάς. Μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς. Okay. Θέλω να είμαι όσο μπορώ αντικειμενικός. Δεν είναι φυσικά όπως προηγούμενα, έτσι. Διότι δεν είναι. Είχε και συνεταίρο στο γκρέμισμα
της παράγκας, ας το πούμε. Δεν την γκρέμισε. Ήσουνα, ήσουνα με τον Τιγρούλη. Με τον Τιγρούλη. Μην τα ξεχνάμε, Αγκαλίτσες. Με τον κύριο Αλαφουζάκο. Πήγαν να επικαρποθούν αυτοί οι κύριοι, ναι, το δυνατό. Α, όταν εμείς τα φωνάζαμε. Αδύνατο είναι οικονομικά ο Μελισσανίδης. Από τις ασπρόμαυρες πτήσεις, όταν τις φωνάζαμε και τον λέγαμε τον Ιβάν Ζαβίδη, πρόσεχε αυτούς εδώ. Α, δεν άκουγα το τι έλεγε. Δεν άκουγα ασπρόμαυρες πτήσεις. Λογικό, ρε φίλο, όπως και εγώ δεν σ' άκουγα εκεί που είσαι. Σωστό. Λογικότατο. Αυτή θα είναι η μετέπειτα δίμοι σου στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να μην είχε και την εμπειρία, να μην ήξερε. Έτσι, να μην τον είχαμε πληροφορήσει σωστά, ήθελε να το ζήσει το έμαθε από μόνος του. Παθαίνεις και παθαίνεις. Το έμαθε και τους έκανε πέρα. Πήρε την ΕΠΟ, πήρε τους δανεικούς. Μείνετε κοντά μας, γιατί υπάρχει κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο, τώρα μου το στείλανε, με τίτλο «Δημόσιος εξευτελισμός, ο Αυγενάκης τρέχει πίσω από τον Ιβάν Σαββίδη που τον βρίζει». Ποιος βρίζει? Εξευτελισμό σε κοινή θέα για τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη από τον πρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟ και Βάσα Βίδη. Περισσότερες λεπτομέρειες για το άρθρο που μας έστειλαν φίλοι εδώ της εκπομπής θα σας ενημερώσουν μετά το διαλυματάκι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής Ράδιο Μπαρμίτα μετά Σωτρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Κυκλοφορεί τώρα τελευταία, εγώ τουλάχιστον τώρα το είδα, μου το στείλανε καμιά 10-15 φίλοι εδώ στο φατσοβιβλίο. Δημόσιος εξευτελισμός, λέει, για τον Αυγενάκη, ο οποίος τρέχει πίσω από τον Σαββίδη που τον διώχνει. Στην ουσία με κάποιους χαρακτηρισμούς. Εξευτελισμός, λέει, σε κοινή θέα για τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη από τον πρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟ και Βάν Σαββίδη. Συγκεκριμένα την 5η 29 Αυγούστου, το διαβάζω όπως το λέει το site. Συγκεκριμένα την 5η 29 Αυγούστου, πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβα στην Θεσσαλονίκη, έγινε γνωστό πως υπήρξε συνάντηση του Λευτέρη Αυγενάκη με τον Ιβάν Σαββίδη στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Αυτό όμως που δεν έγραψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πως στην ουσία πρόκειται για μια συνάντηση φιάσκο για τον Υφυπουργό Αθλητισμού, καθώς όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας, ο Ιβάν Σαββίδης τον έδιωξε κακήν κακός. Συγκεκριμένα όπως βλέπετε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο Ιβάν Σαββίδης μόλις συναντά τον Λευτέρη Αυγενάκη του φωνάζει υποτιμητικά στα ρώσικα: «Τι κάνεις εδώ, φύγε, ξεκουμπήσου». Κάτι που μεταφέρει στον έκπληκτο υφυπουργό μεταφραστής του Προέδρου του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Αυγενάκης προσπαθεί χωρίς καμία αξιοπρέπεια να επιμείνει και να ακολουθήσει τους δύο άντρες, πηγαίνοντας πίσω από τον Ιβάν Σαββίδη και τον μεταφραστή. Και ο Ιβάν Σαββίδης συνεχίζει να του λέει: «Φύγε, φύγε, φύγε», και αποχωρεί από τον χώρο, λέει, βρίζοντας. Το βίντεο πρόκειται για λήψη από κινητό ενός πελάτη, λέει, του ξενοδοχείου και αναγνώση του συγκεκριμένου site. Λοιπόν, έχει ανέβει και η κυκλοφορία, να πούμε, νομίζω σε όλο το διαδίκτυο το τελευταίο δεκαλεπτάκι, τεταρτάκι, το συγκεκριμένο βιντεάκι, και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάμε στο φίλο που έχουμε στην γραμμή. Καλησπέρα. Πέρα πάλι τάζω το τηλέφωνο, γιατί με κλείνει, φίλε μου. Ποιος έκλεισε, μη λες χαζομάρες. Κάτι τέτοιο εγώ, δηλαδή μόλις πήγε να μιλήσω λιγάκι παραπάνω. Μη λες βλακίες, Νίκο. Ναι, μη λες πράγματα που δεν συμβαίνουν, μη λες χαζομάρες. Κανείς δεν σε κλείνει. Εντάξει, αφού δεν με κλείνει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχεις μιλήσει δεκάδες φορές στην εκπομπή, 7 λεπτά, 5 λεπτά και σε παρακαλώ. Κανένα δεν κλείνουμε. Μπράβο. Εγώ λέω το απλό, ότι αυτός ο κύριος που ήταν, που βάλανε γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟ, ήταν το κανάλι 10. Δουλεύει το κανάλι 10. Στο site, αρθρογραφούσε στη... Στο site. Ναι. Για να θέλω. Ναι, μα το ξέρω. Το ξέρω, ισχύει αυτό που λέω. Έτσι, θέλω, δουλεύει το κανάλι 10, το οποίο το κανάλι 10 το είχε ο Μαρινάκη. Έπηγε από το κόκκαλι. Συγγνώμη λίγο. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέματα. Αλλά επειδή έμπαινα και διάβαζα, έκανε μεγάλο πόλεμο και τους τα έχωνε στα μούτρα μέσα τους γάβρους. Όχι, ράβο. Μη μου λες εμένα όχι. Αυτό για τους που τρώνε σανό. Όχι, ρε φίλε. Ρε φίλε, τώρα μη μου λες τώρα. Εγώ σανό τρώω που το διάβαζα. Ο Λευτέρης μου καταξέρει πολύ καλά. Ναι, ναι. Είναι ένα άτομο, ναι, ο οποίος είναι ένας, όπως πάει ο ταχυδρόμος. Όπως πάει ο ταχυδρόμος. Ναι. Ωραία. Έτσι. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος ο Λευτέρης ο Δούκας. Μα ποιο λένε, το ξέρουμε πολύ καλά. Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει. Το ξέρουμε πολύ καλά. Okay. Πλάκα με κάνει ο κόσμος. Εδώ και τώρα έχουμε ένα θέμα. Ιβάν λέει κάμερ, εναντίον κάμερ. Δηλαδή ο παπάς μας λέει εναντίον το γιο.
Ιώτη Σαββίδης, για την Εθνική Ελλάδα από τη Φιλανδία και λέγοντας ότι φταίει ο Αναστασιάδη. Το Αναστασιάδη το φάγανε, πούμε, ο Ζαγοράκη και ο Ταβέλας. Κουτέ. Ναι, ακούμε. Μπράβο. Τώρα βγαίνει ο Ζαγοράκη και ο Ταβέλας. Κάτσε κάπου σταθερά, χάνεσαι. Κάτσε κάπου σταθερά. Κάτσε κάπου σταθερά, γιατί κάνεις διακοπές. Εγώ φοράτε για να ακούσεις εσείς. Ο Ιβάνη που ήθελε πάρα πολύ να αλλάξει τον κόσμο, ο γραμμένος με τον Αναστασιάδη. Δηλαδή τον έχει βάλει ο Σαββίδη, τον έχει βάλει τον γραμμένο, ένα γλάστρα, που και είναι και γλάστρα. Ουσιαστικά κάνει, πούμε, ο Τσέχος με τον Αυστριακό. Ο Θοδωρής που είναι το πάνω χέρι. Ο γραμμένος είναι μια γλάστρα και μισή. Ουσία είναι, πούμε, πάλι, πούμε, θα γινάμε, το ίδιο το έργο. Το ξαναλέω πάλι. Οπότε... Νίκο, δεν σε ακούμε. Κάνεις διακοπές. Ακούς. Ναι, πάψε να βλέπεις φαντάσματα όμως. Δεν κάνουμε εμείς κάτι το τηλέφωνο. Κάτι... φαντάσματα, να λέμε την αλήθεια. Βρε, άλλο σου λέω, για τη γραμμή σου λέω, βρε. Βρε, για τη γραμμή σου λέω. Και να δούμε όλοι οι επιχειρηματίες. Και οι οπαδοί, οι οπαδοί του ΠΑΒ, μέσα εκεί πέρα, όλοι μαζί. Μαζί με το Μαρινάκι που φύγει μαζί μαζί με το Μαρινάκι, Άγκια, είχαν. Και λέω τώρα από μέσα μου. Εκεί πέρα μέσα τι ήθελε που με το κάθε τι που με παράγω του ΠΑΟΚ. Ναι. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Ναι, λέω. Α, μπράβο, τι ήθελανε οι παράγω του ΠΑΟΚ. Εσύ ρωτάς, απάντησε και όλα, πού να ξέρει. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη καλή παμποτσέρα, παίρνουν ζάρια πάνω στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Είναι και καταχρεωμένος. Δηλαδή αρχίζει το ίδιο οι θεατές και το παρέμει πάει σύννεφο. Το ποκό το ικανό. Δηλαδή πάμε και για το γήπεδο. Και γήπεδο ρε. Και γήπεδο αρχίζει το έργο. Εδώ πούμε αυτή η ομάδα δεν υπάρχει. Θέμα χρόνου, τάσο μου να ξέρεις από εδώ όσο λέω, θα έχουμε πολλές μεγάλες περιπέτειες από εδώ και πέρα. Αν δεν φύγει η Νέα Δημοκρατία, σας είπαμε ο ποπηχή. Θα έχουμε μεγάλες περιπέτειες. Διότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Δεν λέγεται Σαββίδης, λέγεται Ιγνατίας, δεν λέγεται τάσο μου. Άρε φουκαρά πάω, τι κατάντια έχεις. Γεια σου Νίκο. Ο Νίκος έκανε πολλές διακοπές στη γραμμή, δεν καταλάβαινε ότι δεν ακουγόταν σε πάρα πολλά που είπε και φυσικά δεν κατάλαβα και εγώ τι ήθελε να πει. Γιατί δύο φορές ακουγόταν διακεκομένα. Γι' αυτό τον είπα κάτσε κάπου σταθερά να καταλάβουμε τι θες να πεις. Αλλά προφανώς αναφερόταν στον ταμπλούχο του 2018-2019, τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει κατακτήσει 3 συνεχόμενα κύπελα τα τελευταία χρόνια και 2 πρωταθλήματα. 2 ντάμπλ δηλαδή. Φέτος είναι πιο δύσκολα τα πράγματα φυσικά, με τα όσα έχουν συμβεί, με τα όσα βλέπουμε τις 2 πρώτες αγωνιστικές, με το σμπρόξιμο που τρώει η ομάδα του Πειραιά. 2 αγωνιστικές, 2 νίκες δώρο. Δώρο! Και θέλω λίγο και τοποθέτηση του Ζάχου εδώ πέρα. Να μας πει λίγο για τον Ολυμπιακό, αν άξιζε αυτές τις νίκες. Αν καταρχήν είδε τις φάσεις από τα ΒΑΡ. Άκουσα ότι με τη Λάρισα το πέναλτι δεν αμφισβητείται. Νομίζω και ο Κούγιας το είπε ότι είναι πέναλτι. Έβαλε ένα ακόμη γκολ που ήταν όντως offside και έβαλε ένα ακόμη γκολ που δεν ήταν offside και το ακύρωσε. Ναι, με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη δεν είδα, φίλε. Σοβαρά σου δεν είδα. Δεν άκουσες. Όχι, το σίγουρο είναι ότι δεν έδωσε πέναλτι στην Τρίπολη. Αυτό είναι δεδομένο. Το γκολ του Ολυμπιακού το είδες. Όχι, δεν το είδα. Στο βάλα το δεις. Δεν το είδα. Αλλά σίγουρο είναι ότι δεν έδωσε πέναλτι στην Τρίπολη στο 80 λεπτό. Αυτό είναι πέναλτι, δεν χρήζει καμία αμφιβολία. Άρα, αν δεν το έδινε στον Άρη, θα έλεγε μείον 2 βαθμού. Δεν το έδωσε τον Άρη, είδε. Με τον Όφη. Άρα έλεγε μείον 2 βαθμού, έτσι δεν έλεγε. Φυσικά, το λέω. Άρα και για τον Ολυμπιακό πρέπει να το πεις. Δεν το λες όμως. Εσύ την πνίγεις. Τελείωσες. Την πνίγεις, Ζαχουά. Τελείωσες. Όχι, εσύ είπες για τον Άρη που τον έφαγαν 2 πόντους τρέγια. Το είπα. Πού το είπες? Είπα ότι είναι πέναλτι. Την πρώτη μέρα που είχαμε εδώ είπες... Είπα ότι είναι απέναλτι. Είπε ναι. Την πρώτη μέρα. Να σου πω κάτι. Την πρώτη άντε μέρα. Εγώ να πω για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Δεν είπε. Εντάξει. Αν δεν σε πω και εγώ δεν λες. Εγώ γιατί όμως για τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό με ληστάζεις. Γιατί να, εγώ με ληστάζω. Ναι, όπως όλοι σας. Όχι φίλε μου, καθόλου. Ναι, καθόλου. Τέλος πάντων. Καθόλου. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Έρχεται τώρα να σου πω κάτι. Αν δεν κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, πρόσεξε με λίγο 10 δευτερόλεπτα από το φίλο. Πάψε να στέλνετε ηλίθια μηνύματα, δεν βγάζουμε κανέναν.
Μη μου σπάτε τα νεύρα άλλη φορά. Δεν βγάζουμε κανέναν εμείς. Αλέξανδρε, μην λες χαζομάρες και μου γυρνά τα μάτια. Ωραία. Είναι ένας συγχωλήτης απέναντί μας, ο οποίος δεν βλέπει ούτε ποιος παίρνει τηλέφωνο, ούτε βλέπει τη γραμμή ποιος είναι. Μας κάνει σινιάλο, μας σηκώνει ένα, δύο, τρία δάχτυλα. Τρεις γραμμές. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, ποιος θα βγει. Αφήστε τις χαζομάρες σας. Όποιος νομίζει, ας έρθει εδώ πέρα μία φορά στο στούντιο να δούμε πώς λειτουργούμε. Λοιπόν, και λέω πολύ γρήγορα. Παίζει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Είναι ντέρμπι, έτσι. Όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν κερδίζει ο Άρης, ας πούμε. Χτύπα ξύλο, δεν κερδίζει. Μετά πάει στην Τούμπα. Εντάξει, άλλο ντέρμπι. Και μάλιστα με τις πιθανότητες εναντίον του. Θα έχει τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη, έτσι. Και μετά παίζει δύο εντός με Ολυμπιακό και με Λάρισα. Θα δούμε αν περάσει ο Ολυμπιακός. Εδώ πέρα είμαστε. Λοιπόν, πάμε στον φίλο. Τελευταίος ένας, τελευταίος. Καλησπέρα. 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 Γεια σου. Τι κάνουμε. Καλά εσύ. Δόξα τω Θεώ. Τάσο, συνέχεια αυτό το ταμπλούχος δεν το εμπέδωσες δηλαδή και θες να στο... Όχι αδερφέ, θα το ακούς. Ταμπλούχος είναι ο πάντων. Θα το ακούει. Ταμπλούχος. Ψέματα είναι. 100% πώς πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ ρε. Ψέματα είναι. Στη Θεσσαλονίκη. Ψέματα είναι. Καλά δεν το κατάλαβες. Σε ρωτάω κάτι είναι ψέματα ότι είναι ταμπλούχος ο ΠΑΟΚ. Θες να το κάνεις ότι πήρες εσύ ταμπλ και δεν στο δώσανε. Όχι ταμπλ. Νταμπλ. Ναι, νταμπλ και δεν στο δώσανε. Όχι ταμπλ. Πες μου, δεν στο δώσανε. Φίλε, μάλλον να σου δώσουν εσένα τα φάρμακα σου, γιατί είναι η ώρα σου και δεν τα πήρες. Έλα, στέλ το, το χαζοβιόλι. Άντε, το χαζοβιόλι έχει γίνει 650 χρονών ο Βλάξ και μυαλό δεν έχει βάλει ακόμα. Άντε τώρα, Καραγκιοζάκο, μάθατε, στο δώσαν και στο δώσαν. Βλάχαρε. Τη μία το έδωσε ο Κουλούρης, την άλλη ο Καγκάτσης, την άλλη ο Τσίπρας, την άλλη Πρέσπες. Άντε βρε και από εκεί πέρα τώρα τράβα στα κουτσοχώρια που πήγες τρεις φορές με τα τρακτέρια σου και μην ασχολείσαι με τον ταμπλούχο. Παραφέρεσαι, με τον ταμπλούχο μην ασχολείσαι, μπάρμπα. Τάσο μου παραφέρεσαι. Κατάλαβες, να μάθεις να ακούς αυτό που ισχύει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ναι. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ναι. Τον κόλο σου κάτω να το κάνεις κόκκινο σαν τη μαϊμού να το χτυπάς, είναι ο ταμπλούχος 2019. Όντως. Τι δεν σ' άρεσε. Όχι, έτσι είναι όπως πάρε κι εσύ. Αλλά είπαμε. Πάρε και εσύ και πες την άλλη χρονιά. Σωστό. Ότι είσαι ταμπλούχος. Και ο Άρης για να το πάρει το πρωτάθλημα. Και να μην μου αρέσει εμένα. Ο Άρης για να το πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να ακολουθήσει τα ίδια που έκανε ο ΠΑΟΚ. Τα ίδια που έκανε και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Είναι πολύ απλό, φίλε. Αλέξανδρε, κανέναν δεν κλείνω. Κανέναν δεν κλείνω. Όλοι έχουν δικαίωμα στην άποψη. Να βγεις εσύ αν θέλεις και να αντικρούσεις. Εντάξει. Όταν βρίζει ή όταν λέει πράγματα που είναι μηνύσιμα. Τότε κλείνω. Εντάξει, Αλέξανδρε. Παιδιά, αυτό εδώ τώρα... είναι δημοκρατική εκπομπή, δώσε φίλε Αλέξανδρε. Δώσε μου 15. Εντάξει. Αυτό ρε, παιδιά, συγγνώμη. Όσοι παρακολουθείτε τέτοιες εκπομπές, θεωρώ ότι έχετε και κάποια πείρα. Είναι δυνατόν κάποιος να λέει ότι βγάζουμε γραμμές. Δηλαδή, ποιον παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε βγες εσύ. Και ειδικά ο Τάσος. Δεν νομίζω για το συγκεκριμένο τηλεφώνημα που λες να έχει και πάρα πολύ. Έτσι, πώς να το πω έτσι. Να θέλει να ακούσει αυτά τα πράγματα, έτσι, οπότε... Τι να ακούσω ρε φίλε, για τα 22 εκατομμύρια μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός για το Ρέτσο, δεν μιλάτε. Για τον Ουρουάν δεν μιλάτε. Ποιος να μιλάω, εγώ άλλο είπα ρε. Αυτός εδώ ο Μπάρμπας τώρα που πήρε, ο τελευταίος. Όχι εδώ, για τον για το άλλο λέω, για αυτό που σου είπε ο Αλέξανδρος λέω. Ο Αλέξανδρος σου είπα. Για αυτό που πώς σου θα είπα. Γίνει δηλαδή. Για τον τα πάντα σας πειράζουν. Σε πειράζει τώρα που είπα ταμπλούχος στον ΠΑΟΚ. Είναι, θα τον ακούω. Θα το ακούς όλη τη χρονιά. Εγώ δεν με πειράζει. Όλη είπα, τη όμως. Χρονιά θα το ακούς. Άκουσε με. Και να το διαβάζεις. Για τον Ούρο, αν δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα, γιατί θέλω να ζήσω και άλλα χρόνια, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Και ιδιαίτερα στο δημόσιο λόγο. Εντάξει. Αν εσύ θες να πεις εδώ πέρα. Μα βγαίνει τώρα. Αυτό το παίζει τώρα Αριανός. Να με κλαίει μάνα μου. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος στην Ολλανδία. Ναι, τι είπε. Βγαίνει αυτό ο Ντεμέκ τώρα Αριανός. Εντάξει, που το παίζει Αργιανός και μιλάει κάθε μέρα για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι μόνο να μιλάει. Βγάζει τη χολή του και το δηλητήριό του. Γιατί αυτός πρέπει να φτύνει συνέχεια. Αν καταπιεί το σάλιο του, θα φαρμακωθεί μόνος του. Γιατί έχει δηλητήριο μέσα του. Είναι κακοπροαίρετος αυτός. Δυστυχώς, φίλε μου, είπαμε. Το πήραν τον Νταμπλ, είπαμε όμως πώς. Λοιπόν, πάμε. Ευτυχώς. Όχι, δυστυχώς είπα. Ευτυχώς είναι για σένα. Ευτυχώς λοιπόν. Για να βλέπει και αυτή η πόλη. Ναι, 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 ναι. Μόνο από τον ασπρόμαυρο κόσμο, από την ασπρόμαυρη οικογένεια, πρωταθλήματα και κύπελα και ντάμπλ. Για να τιμάται αυτή η πόλη και ποδοσφαιρικά από τον Πανθεσσαλονίκιο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Το γιατί εμείς, κάποιες άλλες ομάδες
την ξεφτιλίζουν αυτή την πόλη με υποβιβασμούς και ανυπαρξία. Παράσημα. Εντάξει, παράσημα, άντε μπράβο με τα τρακτεράκια σας. Παράσημα. Άντε να χαρώ. Λίγο έπαθες λίγο μπουκάτσα, έκρηξη μπουκάτσα. Δεν είναι καμία έκρηξη. Άμα τα πάθω έκρηξη θα το καταλάβετε όλοι σας. Κάτσε λίγο γιατί εδώ πέρα τα ψέματα λέει για Ιβάν και Αυγενάκη. Τι είναι αυτό. Προς αποκατάσταση αλήθειας έγινε γνωστό πως συνάντηση που είχαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης τον Ιβάν Σαββίδη υπήρξαν κάμερες και αυτό έκανε έξω φερόν τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Αυτό διότι είχε συμφωνηθεί να μην υπάρχουν κάμερες και πάρει μεγάλη δημοσιότητα και έκθεσε το θέμα. Η συνάντησή του ήταν γνωστή και την είχε επικοινωνήσει και το Υπουργείο με τις δύο πλευρές να καταλήγουν συνάντηση χωρίς παρουσία κάμερας. Ο Ιβάν απλώς εκνευρίστηκε με τις κάμερες και ορισμένους δημοσιογράφους και όχι με τον Υφυπουργό όπως θέλησαν μερικοί να περάσουν. Όπως καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, αυτή η μετάφραση που θέλησαν να δώσει συνάντηση των δύο ανδρών ήταν ψευδής και ήθελε να πλήξει την εικόνα του Ιβάν Σαββίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη. Η συνάντηση των δύο έγινε σε άριστο κλίμα και εντελώς αντίθετη από αυτή που ήθελαν μερικοί να είναι. Ωραία. Και αυτό ήταν ψεύτικο το βίντεο δηλαδή. Όχι. Είναι από τις κάμερες, ναι, στις οποίες είχαν συμφωνήσει να μην υπάρχουν. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα πραγματικά, ναι, και εκείνη τη μέρα, αλλά μας πήρε πραγματικά. Δώσε μου τάσο. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να αναφέρουμε και την πηγή που το διαβάσαμε. Πες την πηγή, θέλω δύο λεπτά, θέλω, ναι, πραγματικά. Ναι. Πραγματικά ήθελα. Ωραία, πες εσύ. Ήθελα εκεί. Δεν θυμάμαι αν ήσουν εκείνη τη μέρα που ήταν ο Σύρις, θέλω να το κάνω. Μας πήγε αλλού τότε και δεν το έκανα αυτό το σχόλιο. Για να δείτε ότι έχουμε ασόβαρο ποδόσφαιρο. Τι δουλειά έχει ο Υφυπουργός, πρόσεχε και με τον Καρυπίδη συναντήθηκε. Τι δουλειά έχει ο Υφυπουργός Αθλητισμού να συναντιέται με προέδρους ομάδων. Τι δουλειά έχει. Ένας να μου το εξηγήσει. Να μου πει ρε φίλε, στην Αγγλία ο Υπουργός Αθλητισμού της Αγγλίας συναντήθηκε με τον Αμπράμοβιτς, με τον Glazer που λέγεται της Μάντσεστερ, με της Λίβερπουλ για να φτιάξουν τον. Τι δουλειά έχει ο Υφυπουργός, τι είσαι να συζητήσει δηλαδή με τον πρόεδρο του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ θέλει ο ΠΑΟΚ με κάθε, λέω εγώ, ο Ζάχος το λέω, με κάθε κόστος να πάρει ομάδα το πρωτάθλημα, το ίδιο θέλει και ο πρόεδρος του Άρη και του Ολυμπιακού. Και τι δουλειά έχει ο Αυγενάκης να συναντηθεί με τους πρόεδρους των ομάδων. Πες μου ρε Χριστό, έχω άδικο. Τι δουλειά έχει ρε φίλε, σε ποια χώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Πέστε μου, στη Λιθουανία γίνεται, συναντείτε, να, μπορεί να γίνεται. Έτσι λέω εγώ. Τι δουλειά έχει ρε Αυγενάκη να συναντηθείς. Να σου πει τι ο Ιβάν και ο Καρυπίδης. Θέλω το 50-50. Μπράβο, τι να σου πω ρε. Εντάξει, έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω, αυτό sorry και λίγο έκανα και περάσαμε και κατά πολύ. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, ναι, εφόσον υπάρχουν ναι, ψευδή δημοσιεύματα και άρθρα από κάποια συγκεκριμένα site τα οποία παραπληροφορούν τον κόσμο και μάλιστα έλεγαν ναι, ότι έβριζε ο Σαββίδης τον Αυγενά, ναι, και τα λοιπά. Δεν ξέρω, υπάρχει νομική υπηρεσία στην ΠΑΟΚ. Εσύ, δεν τα ξέρω τα του ΠΑΟΚ, εσύ το ξέρεις. Υπάρχει. Αν υπάρχει. Ποιο ήταν το site αν υπάρχει, Τάσο, ποιο νομίζω, ήταν αυτό το site. Τώρα άστο, το χάσα. Ναι. Νομίζω ότι δεν το έβγαλε μόνο ένα site. Ναι. Αυτός που το έβγαλε πρώτος, λέω. Ναι. Πάντα νομίζω, αυτός νομίζω ότι και για την περίπτωση εδώ τώρα που έγινε στη Θέρμη με την εισβολή οπαδών στην ΚΑΠΑ 15 του Ολυμπιακού και τα λοιπά που φωτογράφησαν και χαρακτήρισαν, αλλά και στη δεύτερη περίπτωση που προσπαθούν να σπηλώσουν μέσω δημοσιευμάτων την αλήθεια και την παραπληροφορούν τον κόσμο ότι είχε κόντρα και έβρισε ο Σαββίδης τον Αυγενά κτλ. Νομίζω ότι η νομική υπηρεσία της ΠΑΕΠΑΟΚ πρέπει να παρέμβει και στις δύο περιπτώσεις και να τιμωρηθούν παραδειγματικά και οι δύο πλευρές. Ωραία. Για να σταματήσει επιτέλους αυτό το καραγκιουζλίκι. Πάμε λίγο. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε τάσο με τους, ναι, υποστηρικτές. Με πρώτο την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση ΠΑΠΑΦΗ 205 και τηλέφωνο 2319-24-931. Πόρκι το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτσες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλάψ μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραουλή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριου και delivery 2310-5-25-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android
και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά δέσματα, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα special αγνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς, στη Θεμιστοκλήσο Φούλη 76 και Αργοναυτών 1, στο Καραμπουρνάκι δίπλα από το Σάρκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Τηλεφωνήστε εγκαίρως για να προλάβετε να κλείσετε θέσεις. 2310-413-230 για να κλείσετε το ρεζερβέ τραπεζάκι σας. Πρατήριο υγρό καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης ΙΣΑΚ Τεκλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Επίσης σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα τα βρίσκει στο πρατήριο υγρό καυσίμων Τεκλικίδη ΙΣΑΚ Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Κομωτήριο ανανέωσε άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας η φίλη μας η Πόπη με τα χρυσά της ακεράκια σας κάνει κουκλάκια. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ, καλά άκουσες, ανδρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Πού? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεωρών δίπλα. Κομωτήριο ανανέωση 2310-616-999, τηλεφωνήστε για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά από εμάς για σήμερα. Νομίζω ότι ήμασταν μια καλή αθλητική ραδιοφωνική παρέα για όλους σας για άλλο ένα βράδυ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 8 το βράδυ. 8 η ώρα, έτσι. Εδώ πέρα με Ράδιο Μαρμίτα, μετά Ζωτρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ακολουθούν Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, τον Τάσο και τον Χρήστο Συνικοληψία να έχετε ένα καλό βράδυ. Αουφίντεζεν και τα μυαλά σας να είναι στο κεφάλι σας. Ιδίως όταν είσαι κάποιας ηλικίας και έχεις μια σχετική εμπειρία. Τα μυαλά στο κεφάλι, εντάξει. Να μην σκέφτεστε με τη γλώσσα. Καλό βράδυ, Auf Wiedersehen.